138 in progress. Ξαφνικά και απρόοπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόοπτα. MGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Ας μείνουμε με γρατζουνιές στους ώμους και στην πλάτη. Να μαρτυράνε πως κι δυο πετάξαμε ψηλά. Σαν κοιμηθήκαμε μαζί στο ίδιο το κρεβάτι. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Ξαφνικά και απρόοπτα με τον Ξαφνικά Παναγιώτη. Ξαφνικά και απρόοπτα με τον Παναγιώτη. Γιατί λες πρώτα το όνομά σου? Ξέρω από Ευγένεια στον εαυτό μου. Η Ευγένεια. Ξαφνικά και απρόοπτα με τον Δημήτρη Αχιλαδέλη και τον Παναγιώτη τον Λάλη. Και τον Παναγιώτη Λάλη και τον Δημήτρη Αχιλαδέλη. Η στιγμή που όλοι περιμένατε. Την εκπομπή που φιλοξενεί live. Την Γλυκερία. Την αγαπημένη μας Γλυκερία. Η εκπομπή αυτή, όπως έχετε καταλάβει τόσο καιρό, φιλοξενεί live συνομιλία με καλλιτέχνες από την Ελλάδα που όλοι γνωρίζετε. Είναι μια εκπομπή αφιέρωμα. Ας ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αργότερα. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Η Γλυκερία λοιπόν είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτρες της Ελλάδας. Αυτό που τη διακρίνει περισσότερο είναι το ήθος. Υπηρετεί το ελληνικό τραγούδι με σεμνότητα και σεβασμό και δεν μιλάμε μόνο για τη φωνή της. Εκπροσωπεί την ελληνική παράδοση και έχει τη δική της ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Μα η αλήθεια σώζει και η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγελουτήμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με ζεστό αγάπης κύμα και σε περιμένω τσιγάρο αναμένο και σε περιμένω στην αγάπη.
περίπου σε 10 λεπτά πιστεύω ότι θα έχουμε κοντά μας την αγαπημένη Λυκερία να πούμε δύο κουβέντες. Πάντα ακούμε MGR, My Greek Radio, το δικό σου ραδιόφωνο, το δικό μας ραδιόφωνο. Σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω σαν ακρογιάλι θα ανοιχτώ. Σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω και σε περιμένω. Πάρε μ' απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου. Βέβαια, η ιστορία λέει και από όσα έχω κάνει γενικότερα σαν τεχνικός ήχου κιθαρίστας, είχα τη χαρά από την αρχή της καριέρας μου να δουλέψω με τη Γλυκερία και συγκεκριμένα στο live που είχε κάνει η Γλυκερία, έναν δίσκο όπου είχε πουλήσει αμέτρητα LP τότε. Να είναι καλά ο Στέλιος Αποτιάδης για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι κοντά του σε εκείνες τις στιγμές που δουλεύαμε στο στούντιο. Τη χαρακτηρίζει την Γλυκερία ένας βυζαντινός λιγμός που έχει και ακούστηκε για πρώτη φορά στις ταβέρνες της Πλάκας, αλλά έφτασε να είναι ίσως η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια στο Ισραήλ, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο φυσικά. Ο πατέρας της Μικρασιάτης, η μάνα της Κρητικιά, τέλειος συνδυασμός, έτσι. Και από το φόβο της άγνοιας και το ξεκίνημα με Κινούση και Καρδάρα έφτασε να την ξέρουν όλοι οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι που αγαπούν την ελληνική μουσική. Και μιλάμε ότι αυτό που κάνει η Γλυκερία δεν είναι απλά τραγούδι, είναι ερωτική τέχνη. Και φυσικά είναι πάρα πολύ αγαπητή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Όπου έχει έρθει αρκετές φορές από ό,τι γνωρίζω. Έτσι. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Σίγουρα θα ξανάρθει. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε το τηλεφώνημα. Ναι. Ναι. Γλυκερία μου. Έλα Παναγιώτη μου. Τι κάνουμε, τι κάνεις. Καλησπέρα, μια χαρά, όλα καλά. Δεν ξέρω αν μας ακούς ή αν έχεις τη δυνατότητα, πάντως είμαστε στον αέρα. Σε ακούμε. Α, είμαστε στον αέρα. Βέβαια είμαστε στον αέρα. Ξαφνικά και απρόπτα. Γι' αυτό και η εκπομπή είναι ξαφνικά και απρόπτα. Με φλουδιάσατε, περίμενα ότι είχα κανένα 20 λεπτό. Να έχουμε πρόβα, ε. Πώς είσαι, πώς είστε στην Ελλάδα. Μια χαρά, μια χαρά, όλα καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί περάσαμε ένα τρίμηνο πάρα πολύ δύσκολο. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να επιστρέψουν όλοι στα πόστα τους. Αυτή είναι η ευχή μου για όλο τον κόσμο. Έτσι όλοι το ευχόμαστε πραγματικά και εμείς. Εμείς κάνουμε, προσπαθούμε, ξέρεις. Δεν έχει αποκατασταθεί η τάξη πλήρως, αλλά όμως τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ πέρα έχουμε πολύ ήλιο. Αυτό είναι καλό. Βοηθάει. Και όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Ο άνθρωπος θα νικήσει ούτως ή άλλως. Να σε καλά, Γλυκερία μου. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη τον Αχιλαδέλη, τον συνεργάτη μου στην εκπομπή. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γλυκερία. Και θέλω να μου πεις ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς, για να μην την κάνω. Δεν έχω βαρεθεί, απλά νομίζω ότι επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, ο κόσμος τα πιο πολλά πράγματα τα γνωρίζει, είτε από την τηλεόραση, είτε από κάποιες συνεντεύξεις. Δηλαδή πώς ξεκίνησες, που γεννήθηκες. Ωραία, μπορούμε με πολύ λίγα λόγια, χρειαστεί κάτι να περιγράψουμε, να πούμε, για κάποιους που ίσως δεν το γνωρίζουν, αλλά
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι καλά είναι να κουβεντιάζουμε και ότι φέρει κουβέντα. Φιλική κουβέντα. Φιλική κουβέντα κάνουμε. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε σαν συνέντευξη, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν θέλω να το δω έτσι. Πες ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο και λέμε τα δικά μας, ας πούμε. Και λέμε τα δικά μας. Ναι. Ωραία, ωραία. Δηλαδή, αν θες να πεις κάτι λοιπόν, που θέλει να ακούσει ο κόσμος, το λες, ναι. Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι δικοπές τώρα. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας έδωσε μια ακόμη ευκαιρία για διακοπές. Τώρα είμαστε διακοπές εκτός σπιτιού, δεν είμαστε σε καραντίνα. Αλλά λόγω της κατάστασης οι συναυλίες αργούν να γίνουν, οι οποίες θα είναι πολύ λιγότερες βεβαίως φέτος για όλο τον κόσμο. Γενικά για τους ανθρώπους της τέχνης είναι πολύ φτωχικά, σε παρένθεση φτωχικά, εννοώ καλλιτεχνικά αλλά και οικονομικά, γιατί κάποιοι άνθρωποι εξαρτώνται από αυτό. Αλλά κάνουμε μια προσπάθεια, κάνουμε υπομονή και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όταν φτάσει ο καιρός, εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, που θα ξεκινήσουν και οι δικές μας συναυλίες, να δώσουμε χαρά στον κόσμο, σε όποιον τολμήσει, ελπίζω να τολμήσουν πολύ, να βγουν από τα σπίτια τους και από τα καθιερωμένα. Γλυκερία μου, έχετε πάρει το OK για να μπορείτε να κάνετε συναυλίες από την κυβέρνηση? Ναι, βέβαια. Ήδη κλείνουμε συναυλίες. Απλά είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός των θεατών και ανάλογα με το χώρο. Πρέπει νομίζω ο κόσμος να κάθεται. Δεν θα επιτρέπονται όρθιοι που ξέρεις, να μπορούν να μετακινούνται συνεχώς και να συνοστίζονται κοινωνικά. Πρέπει να πάρουμε τις προφυλάξεις μας όσο γίνεται. Αυτό μειώνει πάρα πολύ τα πράγματα, αυξάνει το κόστος και μειώνει τα έσοδα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια εποχή που όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει όλος ο κόσμος να αμυφθεί με κάποιο τρόπο για να μπορέσει να επιβιώσει η μουσική, η τεχνική. Παναγιώτη, εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό που με δυσκολεύει να κατανοήσω είναι ότι εντάξει, λέμε την τάδε μέρα κάνουμε αυτό το show. Σίγουρα όλοι οι θαυμαστές καλλιτεχνών του Βεληνικού, του δικού σου, θα προσέλθουν. Είναι αναμφισβήτητο, αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι πώς τους κοντρολάρεις την ώρα που θα αρχίσει το happening, το event. Εκεί είναι που τίθονται τα προβλήματα. Θα τους πεις καθίστε. Νομίζω πως ο πιο πολύς ο κόσμος έχει κατανοήσει τι πρέπει να κάνει και ο καθένας από εμάς θέλει να προφυλαχτεί με κάποιο τρόπο και να προφυλάξει την οικογένειά του. Σαφώς. Από ένα μια λυσίδα. Νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει. Θα έρθουν, θα παρακολουθήσουν, θα χειροκροτήσουν, θα συμμετάσχουν, θα τραγουδήσουν. Επί το όπου και στην καρέκλα του μπορεί και να κουνηθούν λιγάκι. Θα είναι λίγο κάπως σαν να πηγαίνουμε στο Ηρώδιο. Έτσι το βλέπω εγώ. Όχι, δεν θα είναι τόσο αυστηρά. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και ένα εφεδρικό χώρο, αλλά ο κόσμος συμμετέχει, Παναγιώτη. Σαφώς. Αν είναι ανάλογα τι του δίνει, θα συμμετάσχει, θα τραγουδήσει, θα κουνηθεί λιγάκι στην καρέκλα του, θα χειροκροτήσει, θα πει παλαμάκια. Γιατί πρέπει φεύγοντας να πάρει να γεμίσει η ψυχή του με μουσική και με ωραίες στιγμές για αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορεί να χορέψει όμως εύκολα, έτσι. Μπορεί να χορέψει εσωτερικά. Ναι. Νομίζω αυτό απαγορεύεται και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τα πανηγύρια τα ελληνικά, τα περιβόητα πανηγύρια. Έχουν απαγορέψει το χορό. Δεν ξέρω, αν και δεν μπορεί, ξέρω πόσο μπορώ να τους ελέγξουν, ο κόσμος δεν μπορεί να μην εκδηλωθεί χορεύοντας. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να πιαστείς χέρι-χέρι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό. Τώρα είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικά μια συναυλία όπου μπορεί να καθίσει ο κόσμος σε μια καρέκλα, σε μια κερκίδα. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για όλους και πάνω απ' όλα να είναι... Να υπάρχει η προφύλαξη η οποία έχει κανονίσει το κράτος, να είναι ο κόσμος αγαπημένος και να τηρήσει τα μέτρα και τα σταθμά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κουβέντα μας τίναξε σχεδόν τα μίντια στον αέρα εδώ πέρα στο Λονδίνο. Όλοι σε περιμέναμε πάρα πολύ αγάπη να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί ξέρεις ότι είσαι πολύ αγαπητή στο Λονδίνο. Γιατί έχεις έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι η αγαπημένη του Βόρειου Λονδίνου, μπορώ να πω, αλλά και γενικότερα όλη τη Αγγλία, γιατί έχεις παραστεί, αν θυμάμαι καλά, και στη γιορτή του κρασιού που κάνουν κάθε χρόνο και σε event άλλα. Και κυρίως σε πολλά events που διοργανώνουν οι Κύπροι εκεί πέρα. Ναι, είναι είτε η Παρικιακή, είτε το LGR, είτε οποιοδήποτε φορέα. Με έχουν καλέσει πολλές φορές και έχω έρθει. Και θέλω να του στείλω την αγάπη μου και του χαιρετισμού μου, όλου τον κόσμο. Και εμείς του στέλνουμε την αγάπη. Ελλαδίτες. Και να έχουν υγεία, να προσέχουν και
Και να πω και κάτι τώρα, με την ευκαιρία, δεν ξέρω αν παροκάνουν εκεί πέρα, υπάρχουν δορυφορικά και βλέπετε ΕΡΤΑ 1, ας πούμε, κάτι θα βλέπω. Σήμερα υπάρχει ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤΑ 1 σε μένα, στο τραγούδια λέμε Νέστη, στο βιαστή. Ελληνική ώρα 10, το είναι βράδυ. Ξεκινά, νομίζω πω, 2 ώρες διαφορά έχουμε. 2 ώρες διαφορά, 10 πίσω. Το βράδυ Ελλάδος. 8 η ώρα Αγγλίας λοιπόν, να όχι δυο πρέπει να θέλουμε να παρακολουθήσει, στα τραγούδια λέμε ναι, με ωραίες συμμετοχές, ο Χατζηγιάννης, η Κανά, ο Ζιόγαλας, η Βιολέτα Ίκαρη, θα είναι πολύ ωραία εκπομπή. Ωραία. Αυτό. Τι άλλο να σας πω, αυτό είναι τώρα το πιο καινούργιο που θα γίνει, οι συναυλίες έρχονται, έχουμε κλείσει ήδη κάποιες συναυλίες. Έχεις κλείσει να ανέβεις καθόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο? Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωραία. Θα εύχομαι να πάνε όλα καλά, να ανοίξουν τα αεροπλάνα, να πετάνε, να μην υπάρχουν πρόβλημα, να κανονίσουμε να σε φέρουμε πάνω. Μακάρι, με μεγάλη μου χαρά. Εάν όλα. Χαρά. Να είσαι καλά, Γλυκερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ Δημήτρη, μου, έχουμε κάτι άλλο να. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μην τη φοβάσαι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Δεν τη φοβάμαι, την ακούω σαν να την ξέρουμε χρόνια. Ποιο ήταν ο πρώτο δίσκο που αγόρασε? Άμα πω ότι δεν θυμάμαι. Θα πρέπει να το ίσως. Α, ναι, ναι, ίσως να ήταν. Ίσως όμως. Ναι. Επειδή θυμάμαι ότι πήγαινα ακόμα στο σχολείο και θα ακούσει το δίσκο του Απόστολου Καλδάρα τη Μικρά Ασία, σε στίχους του Πυθαγόρα, στον οποίο τραγουδούσαν, τον τραγουδούν δηλαδή τα τραγούδια, τραγουδούν ο Νταλάρας και η Αλεξίου. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι ότι είχε μια ξαδέρφη μου pick-up. Οι γονείς που ήταν στη Γερμανία είχαν την δυνατότητα να έχουν pick-up. Και εκεί τον πρωταέψα και πιστεύω ότι μπορεί να τον αγόρασα όταν είχα την δυνατότητα και εγώ να το κάνω. Και μια και που μου είπες για το σχολείο, σε ποιο μάθημα ήσουν καλή μαθήτρια? Σε κανένα. Στη μουσική. Στην οδική. Τι σκεφτόσουν τότε, τι ήθελες να γίνεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, ήταν στο μυαλό σου αυτό? Εγώ δεν ήθελα κάτι, δηλαδή πάντα ονειρευόμουν το τραγούδι, γιατί θυμάμαι και από τα μικρά χρόνια παιδάκι, γιατί μεγάλωσα ένα χωριό μέχρι 10 χρονών δηλαδή όταν ήμουνα και άκουγα πολύ μουσική, γιατί ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν φίλους που αγαπούσαν τη μουσική, κάναν πολλές συγκεντρώσεις, πολλά γλέντια, όπου όχι μόνο παίζαν τους δίσκους, αλλά και τραγουδάγαν και οι ίδιοι όλοι, πρώτες, δεύτερες, τρίτες φωνές, καντάδες κτλ. Και είχαμε και ραδιόφωνο που το άκουγα, είχα την εκκλησία απέναντι από το σπίτι, άκουγα κάθε Κυριακή την εκκλησία και την Βυζαντινή μουσική. Ο πατέρας μου ήταν, γιατί έχει φύγει ο πατέρας μου, ερασιτέχνης, ψάλτης, πολύ σπουδαία φωνή. Και έτσι δέθηκα από πολύ μικρή με τα τραγούδια και τη μουσική. Πάντα έτσι πολύ αόριστα, από μικρή που δεν συνειδητοποιείς ακριβώς τι θέλεις, αυτό ονειρευόμουν. Και βεβαίως μετά, χωρίς να γίνει αυτός ο σκοπός αυτό, το ένα έφερε το άλλο και εγώ βγήκα στον χώρο αυτό του τραγουδιού. Νομίζω ότι μόνο αυτό θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά και έχω πολλά ταλέντα, δηλαδή είμαι ταλαντούχος άνθρωπος. Πιάνω τα χέρια μου, είμαι χειροτέχνης, είμαι καλή μαγείρισα, ξέρω εγώ, μου αρέσει ο κήπος, με περιποιούμε αυτά. Αλλά η μουσική είναι αυτό που νομίζω με πρίκησε ο δημιουργός μου. Και σε πρίκησε, το ταλέντο αυτό. Σε πρίκησε παραπάνω από καλά. Υπάρχει γιατί κάτι. Η φωνή της Γλυκερίας είναι. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ σου είπα, έχω μείνει σε αυτό το λιγμό. Ζήτησα χθες από τον Δημήτρη, του λέω θα πάω να μου βρει το τζιβαέρι από την Γλυκερία. Αλλά θα πάρω εγώ το θάρρος ή το θράσος και θα ζητήσω κάτι από την Γλυκερία. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, Γλυκερία, να μου πεις ένα ρεφρέν, ακαπέλα? Δεν ξέρω αν σου το έχουν κάνει. Από ποιο τραγούδι. Από ποιο θέλεις. Από ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι αγαπάει στη ψυχή σου. Ξέρεις τι, συνήθως μου αρέσει το λυπητερό και το ανατολίτικο, αλλά επειδή πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο, έχουμε κάνει μια μεγάλη επιτυχία σε διασκευή σε ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα, που ήταν φίλος μου πολύ. Τον αγαπώ, το διασκευή. Προτιμώ να πω ένα κομμάτι από εδώ για να είναι πιο χαρούμενο και για τον κόσμο που έχει μια έτσι πιο κατεβασμένη διάθεση, να τον σε ανεβάσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Ό,τι θέλεις, Γλυκερία μου. Και θα ξεκινήσω από ένα κοπλεδάκι. Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος, αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουν χρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς.
και το γέλιο στο δάκρυ με γυρνά. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ, τα άστερα χίλια ημί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμί, λοιπόν. Σε σύγχρονο καράτη. Καταπληκτικό. Χειροκρότημα. Δεν το συζητάμε. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γλυκερία μου, δεν μπορώ. Χίλια ευχαριστώ, δηλαδή, αυτό που κάνεις για μας. Μόνο αυτό, εγώ ανατρίχιασα. Αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ Μήτρη και Παναγιώτη που μου δώσατε την ευκαιρία να έχω μια επικοινωνία με τον ελληνισμό εκεί στο Λονδίνο και στην Αγγλία, βεβαίως, δεν ξέρω που σας βλέπουν. Στο Λονδίνο. Ενδυκτιακό, δεν είναι αυτό. Στο Λονδίνο είμαστε. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο είστε. Χαιρετισμούς όλους λοιπόν, σε όλο τον ελληνισμό, υπομονή και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γλυκερία, που ήσασταν μαζί μας, να δώσετε τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας στην Ελλάδα. Και εύχομαι να τα φέρει η ζωή κατά τέτοιο τρόπο να μπορέσουμε να σε φέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ξανά, γιατί ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Μακάρι, εντάξει? Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ από την καρδιά. Σε ευχαριστούμε μας, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια. Κι είναι η νύχτα ζαλισμένη, τι με καίει, τι με τρομάζει, και να φεύγω μ' αναγκάζει. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει, κι είμαι απ' όλους κι όλα ξένη. Τι με κάνει να δακρύσω και να δίνω μες στο γκρίζο. Μη ρωτάς, μη ρωτάς, έρωτας είναι η αιτία. Μη ρωτάς, μη ρωτάς, έρωτας είναι κι όχι αστεία. Ξαφνικά και απρόοπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόοπτα. MGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Και πάλι εδώ, με τον Δημήτρη Αχιλαδέλη, τον Παναγιώτη Λάλη. Και τον Παναγιώτη το Λάλη, ακούσαμε τη Γλυκερία. Δεν μπορώ να σκεφτώ λέξη που να χαρακτηρίζει αυτά που ακούσαμε με τη Γλυκερία. Δηλαδή, το καταπληκτική λίγο είναι. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Και είναι αυτό που λες, δεν είναι μόνο καταπληκτικός καλλιτέχνης, είναι και καταπληκτικός απλός άνθρωπος. Ναι. Έτσι, αυτό τα λέει όλα. Να μην ξεχάσουμε, από ό,τι μας είπε η Γλυκερία, σήμερα για όσους έχουν πρόσβαση στην τηλεόραση, στην ελληνική και συγκεκριμένα στην ΕΡΤ 1, θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα τραγουδάει η Γλυκερία. Και άλλοι καλλιτέχνες πολύ καλοί. Και άλλοι καλλιτέχνες, ναι. Αν θυμάμαι καλά, άκουσα και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και κάποιους άλλους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ 1, 8 η ώρα ώρα Αγγλίας για αυτούς που παρακολουθούν Hellenic TV και έχουν τη δυνατότητα να δουν την ΕΡΤ 1. Είμαστε πάντα στο My Greek Radio, MGR, το οποίο μπορείτε να μας βρείτε στο www.mygreekradio.com, όπου επίσης μπορείτε στην πρώτη
σελίδα στο website μας να βρείτε τις δύο εφαρμογές από το Apple Store και από το Google Play για τα τηλέφωνά σας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ακούτε πάρα πολύ εύκολα το ραδιόφωνο μας. Επίσης, κατεβάζετε την εφαρμογή γιατί ναι, μπορεί να κάνετε και οποιαδήποτε άλλη δουλειά θέλετε στο κινητό ή στο tablet και να μας ακούτε. Ναι. Έχει κάποια functions τα οποία πιστεύω μπορεί να φάνουν χρήσιμα, όπως και έχει την πρόσβαση στο Facebook της MGR. Να υπενθυμίσουμε, αν και ακόμα είναι νωρίς, ότι θα έχουμε ένα live την Κυριακή το απόγευμα. Ναι. Αλλά θα τα πούμε αργότερα. Ας ακούσουμε Γλυκερία και εδώ είμαστε. Πριν να είναι πια αργά, ο καιρός προσπερνάει κι όλος τα παλιά σε πάει. Τα στολίδια μου, τα δαχτυλίδια μου και εγώ χτυπώ. Εγώ έχω και τις τρέλες μου, τις ροζ κοροδέλες μου, μας αγαπώ. Εγώ έχω το αμάξι μου και είμαι εντάξει μου και εγώ χτυπώ. Χωρούς ξενύχτια τέλειωτα και αξιμέρωτα, μας αγαπώ. Κι αν δεν με θες εσύ λιγάκι, θα βρω την άκρη πάλι βρε σκληρό αντράκι. Κι αν δεν με θες, κι αν δεν με θες εσύ λιγάκι, αχ δεν πειράζει της καρδιάς μου βασανάκι. Γιατί εγώ έχω τα στολίδια. Και καθώς ακούμε Γλυκερία, να θυμηθώ κάτι από το παρελθόν που μου ήρθε τώρα, Δημήτρη μου. Για πες. Για άλλα στο μικρόφωνο σου. Ναι. Γιατί πάντα, σαν Παναγιώτης ή Παναγιώτης Λάλης, δεν έχω ξεχάσει από πού ξεκίνησα. Και δεν μου κάνει καρδιά να μην θυμίσω στον κόσμο και να πω ότι πέρα από τη Γλυκερία, ένας άνθρωπος που τον έχω στην καρδιά μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ο Στέλιος ο Φωτιάδης, είναι ο σύζυγος της Γλυκερίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αρχή της καριέρας μου, είτε σαν κιθαρίστας είτε σαν συνθέτης, με πήρε στην αγκαλιά του, ξεκινώντας σαν ηχολήπτης πρώτα. Θυμάμαι τότε ήμασταν στο Blue Moon Studios, στην οδό Ολύμπου στα Βρυλίσια, όπου εκεί είχα τη χάρη να μου δώσει ο Στέλιος, μαζί με τον Χρήστο τον Μανολίτσι τότε, μου πεις τι του θυμίζω τώρα, να μου δώσει να κάνω μίξ μαζί με τον Χρήστο στο live της Γλυκερίας. Έτσι γνωριστήκαμε. Και μετά βρέθηκα στην πορεία να παίζω κιθάρα σε δίσκους Γλυκερίας, όπου υπήρχε ροκ κατάσταση, με φώναζε ο Στέλιος. Κάποια λοιπόν στιγμή, επειδή είχαμε γίνει φίλοι με τον Στέλιο πάρα πολύ και συνεργάτες, του έκανα μια ερώτηση. Για πες τώρα, για να του λέω, έτυχε να κάνουμε, να γράφουμε Γλυκερία, να δουλεύει ο Στέλιος επάνω στο project, αλλά να κάνουμε και άλλες τραγουδίστριες. Σε κάποια φάση λοιπόν, επειδή είχα συνηθίσει από τη Γλυκερία, ο Στέλιος δεν άφηνε να πέσει τίποτα κάτω. Ήταν ένας παραγωγός ο οποίος έπρεπε να πάρει αυτό που ήθελε. Okay. Σε κάποια φάση γράφαμε μια μικρότερου βεληνικού τραγουδίστρια. Μπαίνει μέσα τραγουδίστρια, τραγουδάει. Ούτε καν θυμάμαι το όνομά της, αλλά θυμάμαι την περίπτωση. Ναι. Λέει ο Στέλιος, εντάξει, πάμε, τελείωσε, εντάξει, οκ. Okay. Τόσο γρήγορα. Ναι, αφού το είπε αυτό που πρέπει να πει. Και του λέω, ρε Στέλιο, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Μα μου πεις γιατί το κάνεις ενώ από την άλλη πλευρά, ας πούμε, μου έχεις βγάλει την Παναγία για να γράψουμε αυτά που πρέπει να γράψουμε. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, Παναγιώτη, όταν έχεις τραγουδιστή ο οποίος ξέρεις τι μπορείς να του πάρεις, θα τον πας μέχρι τέρμα, θα του πάρεις το καλύτερο. Εάν έχεις όμως τραγουδιστή ή τραγουδίστρια, οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν από το α στο γ, σταματάς. Άρα η μεγάλη μαγιά του παραγωγού είναι να ξέρεις τι θα τραβήξεις από τον κάθε καλλιτέχνη.
Και αυτό ναι. ήταν ένα από τα πράγματα το οποίο μου έμεινε μάθημα σε όλη μου τη ζωή και το συνέχισα να το πράττω κι εγώ στην πορεία μου. Γι' αυτό έχεις γίνει τόσο δύσκολος. Δεν ξέρω αν είμαι δύσκολος ή όχι, αλλά άμα κάθεσαι δίπλα με το Φωτιάδη όλα δυσκολεύουν. Συνεχίζουμε να ακούμε Γλυκερία. Λίγα χρόνια κι είναι κρίμα να τα ζούμε με καημούς. Ο Χαμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Θα παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Ο Χαμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Θα παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Γι' αυτό πίνουν και ξεχνούν. Ο Χαμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Ο Χαμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Θα παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Ο Χαμάν, γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια. Θα παίρναμε τη σέσουλα να γράφωρα βασάκια. Και συνεχίζουμε να ακούμε Γλυκερία εδώ με τον Δημήτρη Χιλαδέλη και τον Παναγιώτη το Λάλη. Τον Παναγιώτη το Λάλη. Όχι, τον Δημήτρη Χιλαδέλη. Μ' αρέσει που τη λέω θα πούμε τίποτα. Αλλά όχι, δεν το project, να εκφράσει πιο σωστά. Δεν λέμε θα πούμε τίποτα. Λέμε. Θα πούμε κάτι. Θα πούμε κάτι. Όπως λέμε ότι δεν μας βγάζει πουθενά αυτό. Πού μας βγάζει. Όχι, μας βγάζει κάπου. Πού. Αυτό να το βρουν οι ακροατές. Αν δεν μπορεί να το βρει εσύ. Κοίταξε, δεις, θέλει και λίγο εξυπνάδα για να καταλάβεις αυτά που λέω όταν τα λέω. Κάτι που δεν διαθέτω. Δεν είπα κάτι. Είπα κάτι τέτοιο εγώ. Σήκω στο φέιντερ. Αυτό που δείχνει το τηλέφωνο. Αυτό εδώ. Όχι, αυτό. Αυτό. Εδώ. Και οι λέξεις φοβηθήκαν τα χείλη. Το ξέρω, θα μου δώσεις ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Για χαμήλωσε να σου πω. Θέλω χαμήλωσε, να έτσι να μαθαίνεις. Πιο κάτω, να ακούγομαι, εκεί. Κάνω χαρή ηχολήπτη αυτή τη στιγμή. Έτσι τώρα, εμείς έτσι όπως είμαστε εδώ, ναι. Είναι σαν να λέμε βρήκαμε εκπομπή, κάνουμε ραδιόφωνο. Κάνουμε, μάλλον... Ευτυχώς που στο στούντιο εδώ ο Παναγιώτης έχει και air condition, γιατί η κατάσταση στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη. Πλησιάζουμε στα όρια της Κύπρου και της Ελλάδας και με περισσότερη υγρασία. Της Πάφου τα όρια, εκεί είναι που έχει υγρασία. Από Πάφου δεν είναι, ο Μπέκεϊ εκεί έμενε. Όχι, εκεί έμενε. Πρέπει να διαβάσω το ιστορικό του. Νομίζω ότι είναι από Αμόχωστο, ναι. Είναι από Αμόχωστο. Τώρα γιατί μας ανέφερε στον Μπέκε. Γιατί μου πεις για Πάφο. Η Πάφος που κολλάει. Εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό ο Μπέκε. Ποιος Μπέκε. Ο Δήμος. Την Κυριακή δεν έχουμε τον Μπέκε στην εκπομπή. Α, εγώ νόμιζα το Δήμο της Πάφου Μπέκε.
Τώρα θα μας ακούει και ο Μπέκη και θα σου στείλει ένα άκυρο και θα σου πει Παναγιώτη με αυτά που λες. Θα μου πει φεύγω, πάω στα ξένα. Πάω στην Κύπρο. Αυτό με τα ξένα έχει μεγάλη κουβέντα. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο το Δήμο την Κυριακή. Τον Μπέκε. Το Δήμο τον Μπέκε, ο οποίος είναι Ελληνοκύπριος. Όχι. Είναι Ολλανδο-Ελληνοκύπριος. Σωστό. Σωστό. Είναι όλα. Όχι. Είναι Ελληνο-Ολλανδοκύπριος. Ό,τι και αν είναι, είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Ο οποίος οφείλουν όλοι όσοι τραγουδούν και έχουν κάνει δισκογραφία τα φωνητικά τους στον Μπέκε και σε πολλούς άλλους. Ναι. Έτσι, ο Δήμος Μπέκε είναι Μπέκε. Έχω δουλέψει μαζί του, έχω παίξει κιθάρες μαζί του, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με το Δήμο και είναι από τα παιδιά τα οποία θυμούνται από που ξεκίνησαν και σηκώνουν το τηλέφωνο. Ας συνεχίσουμε είναι να ακούσουμε όμως Γλυκερία και θα επανέλθουμε σε λίγο. Και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί για να μου πεις να μη φοβάμαι. Εδώ είμαστε ακόμα και θα είμαστε. Συνεχίσουμε να ακούμε Γλυκερία. Αλλά θα μιλήσουμε και για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας. Το καλύτερο μουσικό χαλί είναι η Γλυκερία. Δεν είναι χαλί, είναι τραγουδίστρια. Ναι, όχι. Με το ταφ κεφαλαίο. Όταν μιλάμε για άλλους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι συνεχίζουμε και ακούμε Γλυκερία. Ναι, που σημαίνει ότι είναι top. Το διορθώνω γιατί και μάλλον δεν ξέρεις καλά ελληνικά μου φαίνεται. Όταν ακούμε Γλυκερία πρέπει να μην μιλάμε. Ακού. Δύσης και Ανατολής. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Ναι. Να πούμε μερικά πράγματα. Σήμερα, τι ώρα είναι το επόμενο live πρόγραμμα? Έχουμε τον DJ Πάγια, ο οποίος θα σας μαγέψει με το live πρόγραμμά του σήμερα, το οποίο είναι στις 6 ώρα με 7 και μετά στις 7 με 9 θα μας... Ώρα Αγγλίας. Πάντα ώρα Αγγλίας. Μιλάμε για ώρα θα Αγγλίας. Κάνεις, θα βάζεις την πρόσθεση και θα βάζεις 2 ώρες πάνω, ναι, για Ελλάδα. Ναι. Θα έχουμε για πρώτη φορά έναν καινούριο φίλο DJ, τον Μάριο του Τζαλαπάτιου με το Millennium Mix. Καινούριος... Καινούριο για εδώ, δηλαδή έρχεται στην είναι ομάδα μας. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνει. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Μάριος Τζαλαπάτης. Μάριος Τζαλαπάτης, ξανά. Πόσο είναι, είπαμε? 2,5, 2,10, 95. Για το ύψος μιλάς? Για το ύψος. Ναι, είναι αρκετά ψηλός. Όταν τον βλέπω από κοντά, κοιτάω ψηλά. Οπότε είναι άντε να είσαι αντιπαράθεση με τους DJ σου. Δεν μπορείς εύκολα. Έτσι, έχουμε κι άλλον έναν, ναι, το φίλο μας τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι πάλι και αυτός 2,5. Ο Αχιλλέας. Μπάσκετ παίζει ο Αχιλλέας. Με το London Calling. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι, London Calling. Έτσι. London Calling. Να μιλήσουμε και για το φίλο μας τον Γιάννη από το Manchester και τη Μαρία. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αυτός είναι ασθενής. Στην εκπομπή μας δεν μου μιλήσει για τους ανθρώπους μας, για το team ποτέ. Όχι, ευκαιρία είναι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να τους πάρουμε από την αρχή τώρα. Λοιπόν, είπαμε, DJ Πάγια. Direct from Greece. Millennium Mix. Μάριος Τσαλαπάτης. Game Loyals, κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Για εξήγησέ μας. Μία εκπομπή για τα παιχνίδια. Είναι gaming εκπομπή. Είναι για την νεολαία, αλλά και για μεγαλύτερους που παίζουν ή που θέλουν να μάθουν. Ας πούμε ο Παναγιώτης Ολάλης. Πρέπει να μάθει οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να εξηγήσει την κόρη του πώς παίζεται ένα παιχνίδι. Είμαι σε μια αιώνια μάχη με την κόρη μου και τα παιχνίδια. Μετά από το Game Loyal, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά σας, έχουμε live κατευθείαν
από τη Νέα Υόρκη με τον DJ Johnny the Greek. Direct from New York. Ναι, καλά, καλά το είπα και... το αγγλικό μου. Ναι, το New York. Direct from New York. Αυτό είναι αγγλικό. Όχι από το York. Όχι από το Shire. Δεν είναι Shire, είναι York. Είναι New York. Ναι. Και θα μάθω. Και δίπλα και είναι και το New Jersey. Θα μάθω να μιλώ τα αγγλικά. Μετά εγώ, την εγώ δεν μιλάω αγγλικά. Είπαμε ότι στην Ελλάδα μαθαίναμε αμερικάνικα εμείς. DJ Johnny the Greek. Johnny the Greek. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να αναγκαστικά να βλογήσουμε και τα γένια μας. Την Κυριακή θα έχουμε τους Άγγλους ασθενείς, όπως είπαμε, με τον Ιωάννη και live, την Μαρία. Live οι Άγγλοι ασθενείς από το Manchester. Manchester, όπως λένε κάποιοι φίλοι μου, από Manchester. Το Manchester. Αυτό το γιατί το λένε έτσι. I don't know. Okay. Και μετά από τους Άγγλους ασθενείς θα είναι στιγμή του Δήμου του Μπέκε. Κυριακή. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα από τα ιδρυτικά... Όχι. Στελέχη. Όχι. Δεν ήταν. Όχι. Ήταν ο Γιώργος, Μπέκη, ο Θεοφάνους που ήταν. Ο Θεοφάνους έκανε, έφτιαξε το γκρουπ του Σουάν και όταν κάποια στιγμή έφυγε ο Χριστοφόρου, φέρανε τον Μπέκε για να καλύψει το κενό και εννοείται ότι το κάλυψε πολύ επάξια. Βλέπω έχεις διαβάσει ιστορία. Έχω διαβάσει. Όταν λες ιστορία, θα ακούει ο Μπέκε και νομίζω ότι. Ιστορία των One. Και έχω να του κάνω και ερώτηση συγκεκριμένη. Του Δήμου. Του Δήμου, αλλά δεν θα το πω τώρα. Αν τον πετύχει στη φάση να του κάνει την ερώτηση, γιατί συνήθως ο Μπέκε θα τραγουδάει και θα παίζει αύριο. Αυτό που ζωντανά. Θα κάνουμε είναι αυτό. Ότι θα γίνει η συνομιλία μας θα είναι ζωντανή μουσική και κουβέντα. Live performance. Ναι. Καλά. Ωραίο ήταν αυτό. Δεν το κάνουμε έτσι. Επίσης, ο Δήμος αύριο έχουμε τη μεγάλη χαρά να ανακοινώσουμε ότι θα παίξουμε το πρώτο κομμάτι, μάλλον θα έχουμε την αποκλειστικότητα. Την αποκλειστική και πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του νέου κομματιού. Το οποίο παγκοσμίως. Αυτό είναι παγκόσμια. Και δεν μιλάμε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Το οποίο ονομάζεται. Και μάλιστα θα είναι και live. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Τώρα κάποιο σκοπό έχει που έβαλε τέτοιο τίτλο. Γενικά ο Μπέκετ δεν φοβάται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το οποίο βγαίνει από την Inside Out Music. Το οποίο επιμελήθηκε. Ποιος έχει αναλάβει να κάνει όλο την πρόθεση τη συγκεκριμένη? Δεν ξέρω, για πες μου. Κυπριανός. Ο Κυπριανός Γκρέγκορη. Ο φίλος μου. Κυπριανός Γκρέγκορη. Ξέρεις ότι τον Γκρέγκορη τον είχα μπασίστα στους Magna Carta. Και έτυχε να γνωρίσω και εγώ τον Κυπριανό στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Και πώς τα έφερε πάλι η ζωή. Ας ακούσουμε λίγο. Η μοναξιά μου είναι φωτιά που καίει. Και η καρδιά μου. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί απάνω. Πώς τη λένε την περιοχή? Δεν ξέρω. Όλες πάνω. Είναι πάνω από τα roundabout. Για πες. Έτσι. Για κανένα το πισέ με λίγο. Εκεί στο Τσέζαντ. Καλά δεν το είπα. Ναι. Γεια σου ναι. Γιώργο φίλε μας. Ναι. Γεια σου Γιώργο φίλε μας. Τι. Αυτό ήταν. Συνεχίζουμε. Ωραία, δεν ακούμε. Τελειώσαμε ακόμα. Κι απόψε δρόμους ψάχνω για να αποδράσω. Να βρω που είσαι θέλω και να σε φτάσω. Φτάνω, κάνε
ακούγοντας πάντα Γλυκερία. Χαμήλω στο φέντερ. Εκεί. Yes, sir. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους ακροατές μας ότι το My Greek Radio, το δικό μου ραδιόφωνο, το δικό σας ραδιόφωνο, κάθε Κυριακή θα μπορείτε να ακούσετε. Τι θα μπορούν να ακούσουν, Δημήτρη? Live τη λειτουργία. Από πού? Από την Ορθόδοξη, βεβαίως. Από τους 12 Αποστόλους. Εκκλησία των 12 Αποστόλων. Από τον Ιωσήφ Παλιούρα. Τον Πάτερ Τζόζεφ. Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρας. Κάθε Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 12.30 θα αναμεταδίδουμε τη λειτουργία από τους 12 Αποστόλους. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανε. Και σε ό,τι δυσκολία έχετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να απευθύνεστε πάντα στις προσφορές που μας κάνει ο αγαπητός Αυγουστίνος στο Μαϊδώρο. Σωστά. Και ό,τι ευκαιρίες θέλετε μπορείτε να τις βρείτε στο Greek List επίσης. Βεβαίως. Επίσης, σε αυτή την εκπομπή πρέπει να πούμε για κάποιους σπόνσορες. Βέβαια. Την Dynamic Motor Cars, την οποία έχουμε. Ναι. Πρέπει να πούμε για τον... Τι είναι το security της Αγίας Σοφίας στο Westminster. Spartan. Τι είναι το Spartan? Έχω ένα φίλο, τον Γιώργο το Spartan. Στην προκειμένη περίπτωση ο σπόνσορας μας είναι... Πες το. Αυτό που είπα τώρα μου επιτρέπεις δηλαδή? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Βάσος. Δεν θα σε ξαναενοχλήσω, ούτε διακόψω. Όχι, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, έχω συνηθίσει να με διακόπτουν. Όχι εσύ. Μιλάμε για τον Βάστο Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει την εταιρεία Spartans και είναι ένας από τους σπόνσορες αυτής της εκπομπής και του σταθμού. Και σκέψω ότι η Spartan είναι και η εταιρεία φύλαξης της Αρχιεπισκοπής, μια και μιλάγαμε για την Εκκλησία πριν. Συνέχισε, ακούω. Θες να πω και για άλλους σπόνσορες? Ο επόμενος σπόνσορας μας θα είναι το Trent Park Golf Club. Trent Park Golf Club. Για όσους δεν το ξέρουν... Θα το μάθουν. Όχι, σιγά σιγά. Όσοι δεν το ξέρουν, δεν υπάρχει αξία να ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί είναι πασίγνωστο. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε το Trent Park Golf Club, το δεν χρειάζεται πολύ, να μας ακούτε. Είναι Trent Park Golf Club. Το λες πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να σε πιάσω. Το οποίο είναι στο Oakwood. Oakwood. Oak. Oakwood. Wood. Wood. Και πώς αλλιώς θα το πεις. Και πολλοί άλλοι οι οποίοι θα τους βρείτε πάνω στο website. Σιγά σιγά αυτά. Πάντα από τον ελληνικό σταθμό, όπου παίζει ελληνικά, μιλάει ελληνικά, ακούει ελληνικά και νοιάζεται για την Ελλάδα. Παίζει μουσική για τους Έλληνες όλο τον κόσμο. Δεν παίζει μόνο ελληνική μουσική. Παίζει αυτό που ακούνε όλοι οι Έλληνες. Μπορεί να ακούσουν ελληνική μουσική, μπορεί να ακούσουν ροκ. Μπορεί να ακούσουν τσιφτετέλια. Μπορεί να ακούσουν ελληνική ροκ, αλλά μπορεί να ακούσουν και ροκ αμερικάνικη. Τσιφτετέλ. Αυτό είναι τουρκικό, έτσι όπως το είπες. Τσιφτετέλ. Ναι. Εντάξει. Belly dance. Έτσι. Και μπορεί να ακούσουν και R&B και house. Disco.
και 80's, 90's και όλες τις εποχές. Γενικά, το My Greek Radio φιλοξενεί όλα τα είδη μουσικής. Και είναι καθαρά ελληνικός σταθμός. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Όχι, συμπλήρωσα απλά, επαυξάνω αυτά που λες. Δίνω μεγαλύτερη έμφαση. Εννοείς φιλοξενείς και επαυξάνεις. Φιλοξενώ εμένα στην εκπομπή σου και επαυξάνεις. Αφού αυτή η εκπομπή είναι δικιά μας. Αυτό. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε από το να είναι δικιά μας. Λοιπόν, μην ξεχάσετε. Υπενθυμίζω, ΕΡΤ 1, για όσους έχουν πρόσβαση στην ελληνική τηλεόραση, σήμερα στις 10 η ώρα Ελλάδος, 8 η ώρα Αγγλία, στην Γλυκερία. Έτσι. Μην ξεχάσετε την εκπομπή της Γλυκερίας. Ξεχάσω. Στην εκπομπή του DJ Magna την Τετάρτη. Τι ώρα είναι η εκπομπή, Δημήτρη, θυμάσαι? Μιλάμε τώρα για την εκπομπή του DJ Magna. Για αυτή τη rock εκπομπή. Και θες εδώ εγώ στην ηλικία που είμαι αυτή τη στιγμή να θυμηθώ τι ώρα είναι. Μα πώς θα γίνει, πρέπει να θυμάμαι εγώ την εκπομπή μου? Περίμενα, να το πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, rock show. Παναγιώτης Λάλης, every Wednesday 6 με 7. Αυτήν την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε τους Κοινή Συνενέση. Κοινή Συνενέση. Δηλαδή, ανάλυσε μου τη λέξη κοινή. Κοινή Συνενέση σημαίνει ότι κάνουμε κάτι από κοινού, συμφωνούμε για να το κάνουμε. Βέβαια, το συγκεκριμένο. Αυτά συμβόλαια δεν γράφει ότι κάνουμε από κοινή συνενέση. Ναι, ναι, κοινή συνενέση. Υπογραφές, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο σχήμα. Group. Group. Ναι, το είπα ελληνικά όμως. Εσύ μίλα τα αγγλικά όπως τα μιλάς, εγώ θα μιλάω ελληνικά. Το συγκεκριμένο σχήμα λοιπόν, κοινή συνενέση, είναι ανατρεπτικό για να είναι κοινή συνενέση. Όχι, είναι βαρέων βαρών το κοινή συνενέση. Λόγω κοιλών. Όχι ρε, προς Θεού, μη με αναγκάζει. Προς Θεού. Λοιπόν, Τετάρτη, στην εκπομπή DJ Magna, κοινή συνενέση. 6 ώρα θα τους έχουμε κοντά. Να πούμε ότι θα παρουσιάσουμε τα δύο καινούργια τους κομμάτια, τα οποία έχουν γίνει στο Λονδίνο και συγκεκριμένα έχουν γίνει από το Black and White Studios Pro, ηχογράφηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πάλι εγώ έχω βάλει το χέρι μου. Παντού, όπου και να ψάξεις, και, το χέρι του το έχει βάλει ο Παγιώτης, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, εσύ που μας ακούς. Επίσης, το mastering έχει γίνει στα Abbey Road Studios, που νομίζω όλοι τα γνωρίζουν στο Λονδίνο και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε μην χάσετε την εκπομπή DJ Magna με τους Κοινή Συνενέση. Την Κυριακή μην ξεχάσετε το Δήμο τον Μπέγκε ζωντανά live από την Ελλάδα θα τραγουδήσει για εσάς. Αύριο όσοι γουστάρετε τα παιχνίδια μπορείτε να μπείτε να ακούσετε την εκπομπή των Loyal. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τελειώνει Loyal η εκπομπή και δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Έχουμε και την Τρίτη. Έχουμε. Μπείτε στο site και δείτε τα όλα. Και μαζεύετε. Μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες πάντα στο site για το τι γίνεται στην πορεία της εβδομάδας. Ό,τι καινούριο υπάρχει το ανεβάζουμε πάνω. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε και το YouTube να υπάρχουν συνεντεύξεις. Πάντα στο MGR My Greek Radio, στο YouTube.
Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να αποτανθείτε ή να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθμού ή να μπείτε στην τελευταία σελίδα του website, το οποίο είναι το Find Us. Εκεί μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας από άλλα stream players ή στο contact μπορείτε να βρείτε και να μας γράψετε στο mgrgreekradio@gmail.com που είναι το βασικό email του σταθμού. Μπορείτε να κάνετε contact με τους DJs και τους παραγωγούς στο livechatmgr@gmail.com. Μπορείτε να πατήσετε το πράσινο κουτάκι το οποίο γράφει WhatsApp και να συνδεθείτε στο group chat του WhatsApp. Πολλά μπορεί να κάνετε, μπορεί να στο Facebook, να κάνετε like στη σελίδα μας. Αρκεί να έχετε διάθεση να τα κάνετε, γιατί μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην Αγγλία και χρειαζόμαστε διάθεση. Αν έχετε λοιπόν τη διάθεση να ακούσετε ελληνικά, My Greek Radio, το δικό μου ραδιόφωνο, το δικό σου ραδιόφωνο. Όχι, αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε το δικό σας ραδιόφωνο. Είναι δικό σας το ραδιόφωνο, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, πάρτε το. Εμείς απλά φιλοξενούμαστε από εσάς εδώ. Για να μας ακούτε. Φιλοξενούμε τον ελληνισμό σε αυτό το ραδιόφωνο και μη χειρότερα, γιατί έρχονται και άλλα. Έρχονται και πολλά ακόμα τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε, εσείς δεν τα ξέρετε και δεν τα μάθετε τώρα. Θα τα μάθετε. Αλλά όταν τα μάθετε, θα είναι αργά. Το είπε, για να κάνουμε πίσω. Αυτό που θέλω να πω πριν κλείσουμε είναι ευχαριστούμε την Γλυκερία που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε την Γλυκερία. Ευχαριστούμε το Στέλιο το Φωτιάδη για όσα μου μάθε. Και τώρα το είπες, ναι, όχι, είναι αλήθεια αυτό που λες, αλλά πρόσεξε, ο Στέλιος Φωτιάδης, με όλη την αγάπη που μου έχει και του έχω, είναι από τους πρώτους που όποτε έμπαινα στην εταιρεία του, στην Eros Music, μου πέταγε ένα συμβόλαιο και μου έλεγε Λάλη για πάρτι σου, αυτό το κάνω για πάρτι σου, ό,τι θες και όποιον θέλεις υπογράφεις. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το Δημήτρη τον Κόκοτα με το Στέλιο το Φωτιάδη. Κάναμε κομμάτια με το Φίβο και είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας αγαπούμε από το My Greek Radio. Και την εκπομπή ξαφνικά και απρόπτα με τον Παναγιώτη Λάλη. Και τον Δημήτρη Αχιλαδέλη. Να είστε καλά. Bye bye. Καλό απόγευμα και να αποφεύγετε την πολύ τη ζέστη. Ξαφνικά και απρόπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόπτα. MGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Ξαφνικά και απρόπτα. This is a dangerous group. Ξαφνικά και απρόπτα. We're dealing with now. MGR. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το δικό σου ραδιόφωνο. Το δικό μας ραδιόφωνο. Το δικό σας ραδιόφωνο. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πίνεις άλλο και μεθάς και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδεισος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Η καρδιά είναι μια βυσό.
Κι φταί διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις. Κι αν την αγάπησες πολύ, σου δίνω μία συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψεις. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσό. Αναμένουμε μέχρι να έρθει ο Αλέκος μας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Λέκο. Καλησπέρα, μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα, τον Παναγιώτη, τον Λάλη, από τον Δημήτρη, τον Αχιλαδέλη. Εγώ είμαι αυτός. Αλέκος Χρυσοβέργης στο τηλέφωνο. Μετά από πολύ καιρό. Να είστε καλά. Να σε καλά, Λέκο μου. Πώς είσαι στην Ελλάδα? Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε μεγάλη τιμή που σε έχουμε στην εκπομπή μας. Τεράστια τιμή. Δεν θα μπορούσα να ήταν καλύτερα. Θα ακούσουμε κομμάτια σου. Θα μιλήσουμε για το παρελθόν. Θα μιλήσουμε για αυτά που έχεις κάνει και για αυτά που επιφυλάς στο μέλλον. Τα μελλοντικά σχέδια. Και τα μελλοντικά σχέδια του κύριου Χρυσοβέργη. Ναι. Μας ακούς, εντάξει, Αλέκο μου? Οκ. Okay. Ωραία, αφού είμαστε οκ, okay, πάμε να ακούμε τα κομμάτια σου. Να δεν κάνουμε... υπάρχει τραγουδιστής από τους μεγάλους τραγουδιστές που να μην έχει τραγουδήσει Αλέκο Χρυσοβέργη. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή μιλάμε τώρα από τη δεκαετία του 60, Αλέκο. Από τη δεκαετία του 60, από 18 χρονών. Αλέκο μου, θα αφήσουμε να παίζει η μουσική σου από κάτω, να τα πούμε εμείς, να κάνουμε αυτή την όμορφη συνέντευξη. Πες μας λίγο γενικά το πώς ξεκίνησες. Από το 1960, ναι, από 18 χρονών περίπου, γράφω τραγούδια. 18 χρονών, εγώ ήμουν. Πρέπει να το ψάχνουμε. Δεν χρειάζεται να το ψάξουμε. Το θέμα είναι ότι ο Αλέκος γράφει μέχρι τώρα και ό,τι έχει κάνει έχει αφήσει τη σφραγίδα του επάνω, η οποία είναι τεράστια. Έχει γράψει. Θες να αναφέρουμε καλλιτέχνες? Βέβαια, να μην πούμε. Ωραία. Και καλλιτέχνες. Ανέφερε κάποιους. Εγώ να τους πω, ξέρετε, τους ξέρεις. Αλέκο, να μας δώσεις την τιμή να μας πεις για ποιους έχεις γράψει. Ναι. Να τις πείτε εσείς. Θα τους πούμε εμείς. Στράτος Διονυσίου, Τζένι Βάνου, Νότης Φακιανάκης, Κατερίνα Στανίση, Γιάννης Πάριος, Θέμης Αλαμαντίδης, Μαρινέλα, Σταμάτης Γονίδης, Πέγκι Ζήνα, Αντίπας, Ρίτα Σακελαρίου, Βασίλης Καράς, Λένα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Κοντολάρος, θα τελειώσει εκπομπή, Αλέκο. Πίτσα Νίκος Παπαδοπούλου, το πες. Νίκος Μακρόπουλος, Δημήτρης Μητοπάνος. Πιο αργά, θα τελειώσει εκπομπή. Πλούταρχος, Γιάννης, Σφακιανάκης, Νότης. Το πάμε. Κι άμως, Οικονομόπουλος, πάμε στα πιο νεότερα. Αργυρός. Πάολα. Πετρέλης. Κάτσε να ψάχνω το χαρτί, είναι πάρα πολύ. Είπαμε, μπορούμε να πούμε και τίτλους των κομματιών, βέβαια, αν θέλετε. Θέλουμε πολλές εκπομπές γι' αυτό. Μιλάμε τώρα για ένδοξο παρελθόν, έτσι. Αλλά θα κτίσει και ένδοξο μέλλον ο Αλέκος Χρυσοβέργης. Δεν χρειάζεται ο Αλέκος Χρυσοβέργης να χτίσει κανένα μέλλον. Εγώ, όχι, το παρελθόν το ξέρουμε, το παρόν το ξέρουμε. Θέλουμε να μάθουμε όμως και το μέλλον. Το μέλλον θα το μάθουμε αργότερα. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο με τον Αλέκο, γιατί είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος όταν γνωριστήκαμε τα παλιά τα χρόνια στο στούντιο Σιέρα, τον αποκαλούσα και τον αποκαλώ πατέρα, και τον εννοώ πατέρα, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε πραγματικά. Γνωριστήκαμε, εγώ ήμουν κιθαρίστας και ηχολήπτης τότε και ο Αλέκος με πήρε στην αγκαλιά του και μέχρι τώρα μιλάμε μαζί. Έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε περάσει όμορφες οικογενειακές στιγμές,
Έχουμε ζήσει όλη αυτή την ιστορία, το πώς φτιάχνεται η μουσική από αγάπη, από χαρά, ωραία, με όλο τον επαγγελματισμό. Έχουμε φάει μαζί, έχουμε φάει ντολμαδάκια μαζί, έχουμε γράψει μουσική. Μπράβο, η Νίνα μας, δηλαδή, του είπα και χτες που μιλάγαμε, πότε θα έρθω στην Ελλάδα να φάω τα ντολμαδάκια της Νίνας. Τώρα θα μ' ακούει η γυναίκα μου. Δεν μπορεί να στείλει κιόλας, δεν μπορεί να στείλει. Όχι. Έχουμε και το πρόβλημα με τις μεταφορές τώρα. Εγώ λοιπόν αυτό που ξέρω με τον Αλέκο είναι ότι γενικά ο Αλέκος δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν σκορπιέται στο να βγει σε διαφημίσεις, σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται. Και είναι μεγάλη τιμή το τον έχω προσωπικά εγώ με σέναν Δημήτρη μου σήμερα. Και αισθάνομαι σαν να είμαι εκεί. Η σχέση η δικιά σου είναι πολύχρονη. Είναι δικιά μου και του Αλέκου. Ναι, είναι πολύχρονη. Ποτέ Αλέκο, δεν βγαίνω, ποτέ. Ποτέ. Είναι... Δεν έχω να πω κάτι. Ό,τι λέει αυτό που γράφω. Μιλάμε για τραγούδια που είναι συνώνυμα της αγάπης. Δηλαδή. Να σου εξηγήσω τι θα της είναι. Σαν το όλα σ' αγαπάνε, έρωτα, ας πούμε. Της απώλειας. Του έρωτα και του ανεκπλήρωτου έρωτα. Όχι μόνο του έρωτα. Και του ανεκπλήρωτου. Και της προδοσίας. Και της αλήθειας. Και του ψέματος. Προς τα πάνω. Έτσι. Μιλάμε τώρα ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες της χώρας μας. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι είναι ο σημαντικότερος. Ναι. Δεν είναι ένας από τους σημαντικότερους, είναι okay, ο σημαντικότερος. Το διορθώνουμε λοιπόν, είναι ο σημαντικότερος. Και το γνωρίζω από προσωπική άποψη, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά με τον Αλέκο και όσοι έχουν κάτι σε αυτές τις περιβόητες καρέκλες της δισκογραφίας, ως παραγωγή ή ως διευθυντές, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει Αλέκος. Και έχει πει παλιότερα ότι η έμπνευση για τα τραγούδια του είναι η οικογένειά του. Πάντα. Ακριβώς, όπως το λες. Πες το Αλέκο μου, πες μας. Όταν κάποιος θέλει να κάνει καριέρα, κάνει ό,τι κάνει μικρός, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτεί ότι χωρίς οικογένεια δεν γίνεται τίποτα στη ζωή. Έτσι είναι. Έχω μια γυναίκα η οποία είναι η κολόνα. Ήταν πάντα κοντά μου. Και πάντα να είστε έτσι, Αλέκο μου. Και τις χρωστάω πολλά. Αυτό έχω να πω για την οικογένειά μου. Έχεις βέβαια και τον Αλέξανδρο. Μην το ξεχνάμε. Το οποίο είναι ο φίλος αστέρι μου. Το αστέρι μας. Αυτός είναι αστέρι. Ο οποίος δεν έκανε μουσική στροφή. Έχει κάνει... Να μιλήσουμε λίγο για τη δουλειά του. Ο Αλέξανδρος ο Χρυσοβέργης. Ναι. Τον ξέρω από μωρό παιδί, από 5 χρονών ουσιαστικά. Μπράβο, 5 ήταν. Από 5 χρονών τότε που μένατε πιο πάνω στον Καρέα. Στο διαμέρισμα. Στο διαμέρισμα, ναι. Έβγαινε, ξετρύπωνε μέσα από το δωμάτιο, τσούκου τσούκου. Γεια σου Αλέξα, δεν τον πέραμε να πούμε, παίζαμε. Τελικά έκανε τη δικιά του στροφή, γιατί να πάει στο μουσικό στερέωμα, όπως είναι ο Αλέκος ή όπως είμαι εγώ. Ασχολήθηκε με το Krav Maga. Ξέρεις το Krav Maga, ναι. Για άμα θέλεις κότα που λένε, ναι. Κότα να πας. Ο Αλέξανδρος έχει μια δικιά του σχολή, η οποία την άνοιξε στην Ελλάδα, πιστοποιημένη από το Krav Maga, αν δεν κάνω λάθος είναι από το Ισραήλ, η πιστοποίηση, πάει πάρα πολύ καλά, αθλείται, παρόλα αυτά είναι και drummer, έτσι, είναι και μουσικός, το έχει. Απλά δηλαδή, δεν συνθέτει. Δεν ξέρω αν συνθέτει, αλλά πολλά πράγματα από αυτά που ακούω εγώ, ας πούμε, μου τα έχει δώσει ο Αλέξανδρος όταν έφυγα για Αγγλία. Και πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν, Αλέκο μου? Έτσι είναι. Έχει σπουδάσει και ηχοληψία στη ΣΑΕ. Τελείως και την ΕΣΕΗ. Άρα είναι κοντά στη μουσική. Είναι, πάντα ήταν, δεν γίνεται να μην είναι. Και επαγγελματικά θα μπορούσε να ήταν. Ναι, αλλά με Παρασκευή και Σάββατο σου λέει τι να κάνω. Τι να κάνει το διήμερο? Έχει δίκιο. Τώρα πια. Έχει δίκιο πλήρως, ναι. Θα κάνει μια οικογένεια αύριο μεθαύριο. Και τι να κάνω, μου λέει. Με 2 μέρες. Και σκέφτηκε να κάνει αυτό που κάνει τώρα. Και καλά έκανε. Σαφώς. Και πάει πάρα πολύ καλά. Και έχει και τη στήριξη τη δική σας. Της οικογένειας, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Είμαστε πάντα κοντά του. Ο Αλέκος πάντα δεν πίεζε καταστάσεις. Γενικά. Αφήνει τον Αλέξανδρο και κάθε παιδί να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο αγαπάει. Ναι. Είναι όμως τελειομανής ο Αλέκος. Ποιος? Δεν είναι? Δεν ξέρω, θα μας πει ο Αλέκος. Αλέκο. Τελειομανής.
Τελειομανής μέχρι... Τελειομανής. Έτσι, είναι. Με τη λέξη στο αποκορύφωμα. Με το ταφ κεφαλαίο. Δεν συμβιβάζεται. Με το ταφ κεφαλαίο. Ο Αλέκος... Όπως τα είπε ο Παναγιώτης. Συμβιβάζεται. Συμβιβάζεται με αυτούς που μπορούν να σταθούν δίπλα του μόνο. Δηλαδή, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Απλά ασυμβίβαστος. Έχει... Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι ασυμβίβατος ο Αλέκος. Είναι τελειομανής, αλλά οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα του, δηλαδή να το πάρουμε στο στούντιο, ηχογραφώντας, δεν έχουν και ούτε θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να σταθούν δίπλα του εάν δεν είναι αυτό που πρέπει. Άρα ακριβώς. Οι επιλογές του είναι πάρα πολύ σκληρές με το ποιον θα δουλέψει. Πολλές φορές, από όσο γνωρίζω και μπορεί να γελάσουμε και με αυτό, ο Αλέκος αφήνει ανθρώπους να κάνουν, να πράξουν, να γράψουν, να παίξουν, να κάνουν ηχοληψίες, αλλά το τελικό εκεί το έχει ο Χρυσοβέρης. Δεν το έχει κανένας άλλος. Λογικό δεν είναι. Κατάλαβες. Γιατί καταλαβαίνει ότι πρέπει να δώσει και το έναυσμα στον καινούριο συνεργάτη του, να περάσει και να ακούσει και να παρουσιάσει αυτό το οποίο κάνει. Αλλά όταν θα φτάσει να χρειαστεί να βει, να διαβεί μάλλον το σκαλοπάτι της δισκογραφίας, ό,τι είναι καλό περνάει, γιατί είναι άνθρωπος που αφήνει τους νέους να περάσουν αυτά τα οποία θέλουν. Τους αναγνωρίζει, τους καλούς και τους αξιοποιεί. Με το αλφα κεφαλαίο, αλλά εάν δεν είναι, απλά δεν περνάνε τις εξετάσεις. Αυτό είναι ικανότητα, ναι, να αναγνωρίζεις το καλό. Βέβαια. Έτσι δεν, Αλέκο μου. Ακριβώς. Πόσες ώρες έχουν περάσει στο στούντιο παρέα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, μιλάμε πιο πολύ εμείς. Πάρα πολλές. Έχει κοιμηθεί ο ένας πάνω στον άλλον στο στούντιο. Πάρα πολλές. Θυμάσαι από πού ξεκινήσαμε. Ποιο τραγουδί. Θυμάσαι από ποιο κομμάτι ξεκινήσαμε. Από ποιο κομμάτι. Ποιο δίσκο, ποιο καλλιτέχνη. Ποιο είχατε κάνει. Με την Πάολα νομίζω. Όχι. Είναι πολύ πιο παλιά, λέγω μου. Ξεκινήσαμε το γύρω στο 1989-90. Ναι. Ξεκινήσαμε τον πρώτο δίσκο μας με το εκδηλώθηκε στο Σταμάτη Γονίδη. Τον δίσκο. Μπράβο, μπράβο. Με τον Μίλτο τον Καρατζά το τότε. Κάναμε το Όλα σ' αγαπάνε, κάναμε αυτόν τον δίσκο. Και μετά κάναμε βουτιά από Γονίδη, ναι. Και πέσαμε σε ένα ατέλειωτο ηχογράφημα, το οποίο πήρε πολλές ώρες, με τον Νότιτο Σφακιανάκη. Κάναμε τον Αετό. Θυμάσαι πώς, να πεις για τον Αετό. Πώς λεγόταν ο δίσκος νοτιοανατολικά, το θυμάσαι Αλέκο, της ΕΔΕΜ. Έτσι, όπου αν το βάλω κάτω και θυμηθώ, τότε ο Νότης ήθελε να γράψει τον δίσκο ζωντανά, όλους τους μουσικούς μέσα, 17 άτομα. Και πάνω που είχα στήσει εγώ στο στούντιο Sierra τότε όλα όσα μπορούσα να στήσω για να γράψουμε αυτή την τεράστια ορχήστρα και περίμενα να τον γράψω να τραγουδήσει, μου λέει Παναγιώτη δεν θα τραγουδήσω, θα μου δώσει ένα μικρόφωνο στο χέρι και θα τα πω μαζί με τους μουσικούς. Το θυμάσαι Αλέκο. Με ένα κολομικρόφωνο. Ναι. Το θυμάσαι, ακριβώς, με ένα SM58. Ήθελε να τραγουδήσει όλο το δίσκο με τη μία. Και το έκανε. Το έκανε. Θυμάμαι αυτό πολύ. Και μετά συνεχίσαμε τον Αλέκο κάθε χρόνο, για να μην πω κάθε εξάμηνο και κάναμε δουλειές. Κοίτα, ο Νότης δεν ήθελε να τραγουδήσει, ήθελε να κάνει πρόβα να μπει μέσα να το πει. Και επειδή το είπε, του λέω αφήστε το, είναι έτοιμο. Λέει με αυτό το μικρόφωνο, μου λέει, ξέρω εγώ κάποιος. Από μέσα, τα παιδιά. Ναι. Λέω είναι έτοιμο το κομμάτι, πάμε μέσα. Και το αφήσαμε έτσι. Εννοείς ότι το αφήσαμε όπως το τραγούδισε. Όπως το τραγούδισε. Ναι. Εννοεί ο Αλέκος ότι όπως έγινε ένα μικρόφωνο, ναι. Πολύ φθηνό. Δυναμικό, ένα μικρόφωνο 150 ευρώ έκανε τότε. Ένα δυναμικό το οποίο το χρησιμοποιούν όλοι, αλλά ήθελε πρέπει να μείνει να έτσι. Το έχεις κιόλας, ναι. Για να το πεις. Αλλά, ο Νότης δεν αντέδρασε καθόλου. Το πήρε ο Λάλης, ο Παναγιώτης, και το έκανε διαμάντι. Να σε καλά. Αυτό έχει διαφορά. Εγώ εκεί πίστευα. Και εγώ εκεί πιστεύω, Αλέκο μου. Τον πίστευα τον Παναγιώτη πολύ. Να σε καλά, Αλέκο μου.
Πάντα να είσαι καλά. Αν δεν ήταν δίπλα μου, αισθανόμουν λίγο περίεργο. Μάλιστα. Είδες τι, σου κάνει αυτός ο Παναγιώτης. Ναι, τώρα μιλάμε για σένα, έτσι. Όχι, για τον Παναγιώτη το Λάλη μιλάμε. Ναι, για τον Παναγιώτη το Λάλη. Βέβαια, Παναγιώτης Λάλης. Εάν δεν ήταν στο πλάι μου, δεν αισθανόμουν καλά. Πολύ καλά. Να είσαι καλά, Λέκο μου. Μου έλεγε ο Παναγιώτης, πώς να το κάνουμε, τι λέω, ξέρεις εσύ. Αυτό μου λέγε. Ξέρεις εσύ. Σε εμπιστευόταν, γι' αυτό. Γράψαμε κανένα κομμάτι να λέγεται Ξέρεις εσύ. Έπρεπε να το είχαμε κάνει κομμάτι αυτό, Αλέκο. Ή έχεις γράψει. το χειρότερο σε εισαγωγικά με τον Αλέκο, ξέρεις ποιο είναι. Εγώ, έτσι, ένας μικρός κιθαρίστας της Ελλάδος, έτσι. Ναι. Όχι μικρός. Τώρα έχει γίνει international. Όχι, μικρός εννοώ με την έννοια ήμουνα πάντα χαμηλών τόνων. Δεν ασχολιόμουν. Έτσι, και σέβομαι οποιονδήποτε είναι δίπλα μου και ασχολείται με τη μουσική, με το όργανο. Και μου έλεγε ο Αλέκος, ερχόταν δίπλα μου μέσα στην ηρεμία μου και μου Χώστα, μου έλεγε, παίξε. Αφού μπορείς. Δεν το κάνεις. Μπορούσα να παίξω, αλλά σεβόμουν το έργο. Δεν ήθελα να βγω παραπάνω από ό,τι πρέπει. Κατάλαβα. Μέχρι εκεί. Ήταν μπράβο. Δεν ήθελε να προσβάλλει πράγματα. Δεν ήθελα να αυτό παρουσιαστώ. Και ξαφνικά μου έπαιρνε την κιθάρα ο Αλέκος. Μου την έπαιρνε, έτσι, και άρχιζε να με... Έχεις καμιά κιθάρα δίπλα σου? Άρχιζε τα τύπη, τα ξέρεις ότι ο Αλέκος δεν ασχολείται μόνο με την ελληνική λαϊκή σκηνή. Ο Αλέκος γράφει μουσική, γράφει jazz, γράφει fusion, γράφει jazz rock, ασχολείται με τον Benson, ασχολείται με τους Toto, ασχολείται με πάρα πολλά συγκροτήματα και έχει κάνει και κομμάτια στο εξωτερικό, για όσους γνωρίζουν, Ναι. Εντάξει, δεν είναι άτομο το οποίο θα βγει έξω και θα κάνει εφέ. Τελείωσε, μιλάει η μουσική μόνη της. Από μόνη της μιλάει. Και πάντα δηλαδή... Είναι συνετός γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να βγει. Μας ακούς, Αλέκο? Και βέβαια σας ακούω. Δεν έχεις να πεις τίποτα για τον Benson? Γελάει. Να ακούσουμε τον Αετό. Να ακούσουμε τον Αετό. Ακούμε και μετά ξαναμιλάμε. Αναμένουμε στην γραμμή μας, Αλέκο. Με ανοιχτή ακρόαση πάντα. Okay. Τα φτερά να μην ξαναπετάξω. Απ' της φωτιάς μου το καπνό πάλι ψηλά θα φτάσω. Στο χώμα δεν θα φτάνει. Θα με ζητάς τα δειλινά. Κύπνος δεν θα σε πιάνει. Πεθαίνει στον αέρα.
πονιάς όταν το βρίσκεις μέρα. Τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Και εδώ ακούμε τις γυναίκες καρδιάς. Καρδιά είναι μια άβυσσος, από το περίφημο live το οποίο είχαμε κάνει στο θέατρο των Βράχων. Σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πίνεις άλλο και με θάς και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραπτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Σκυφτέ διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις. Για την αγάπη σε πολύ σου δίνω μια συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψεις. Λέγω μου. Yes. Α, είσαι εκεί. Αλέκο μου, ξέρεις τι παρατήρησα κάτι, ακούγοντας όλα σε αγαπάνε. Εδώ στη δισκογραφία, το κομμάτι το προηγούμενο που ακούσαμε του Διονυσίου. Λέει για τις γυναίκες το βρήκαμε από τη λίστα, το οποίο λέει Στράτος Διονυσίου, της γυναίκας η καρδιά, το αλλά δεν έπαιξε αυτό το κομμάτι. Το παρατήρησες. Ναι, δεν ήταν το κομμάτι αυτό. Το υπάρχει λάθος στο YouTube. Όχι στο YouTube. Είναι λάθος στο Spotify και στο Spotify. YouTube. Αλλού είναι, μπράβο. Εκεί. Αν μπορούσα να σου δώσω, δηλαδή δεν θα έκανα ποτέ εγώ λάθος, αλλά γράφει Στράτος Διονυσίου της γυναίκας καρδιά και έπαιξε άλλο κομμάτι. Έτσι είναι φοβερό. Στο λέω για να το αναγνωρίσουμε, να βρούμε το λάθος, να ξέρουμε τι γίνεται. Κάποιος έχει κάνει λάθος. Λοιπόν, ακούμε στα μάτια Γονίδη και όλα σ' αγαπάνε με Αλέκο Χρυστοβέργη πάντα. Τόσο δυνατά. Έλα Αλέκο μου. Έλα. Σ' ακούμε. Ναι. Πράγματα τρελά. Αλέκο μου, θα σε ρωτήσω κάτι το οποίο είναι δικιά μου ερώτηση. Και τελικά, λέω, από όλη αυτή την ιστορία, τη μουσική περιπέτεια, το μουσικό ταξίδι, τι μένει τελικά, λέγω μου. Τι σου έμεινε να θυμάσαι. Ότι
χαιρόμουν πολύ όταν τους έβλεπα και το χόρευαν. Όταν τους έβλεπα και ήταν μια εβδομάδα, μου το έλεγαν κιόλας, είμαστε ψηλά μια εβδομάδα όταν ακούμε τα κομμάτια σου, έτσι μου έλεγαν. Μιλάμε για τους ακροατές ή για τους... Για τους ακροατές. Αυτό μου ευχαρίστησε, αυτό μου έμεινε. Ότι με υποστήριξαν και τους άρεσαν. Ναι, γιατί ξέρεις ότι ο κάθε σωστός ή λαμπρός ή ο κάθε δημιουργός, είτε αυτό είναι μουσική, είτε είναι τέχνη, είτε είναι οτιδήποτε, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η ιδιαιτερότητα που έχει όμως ο συνθέτης είναι ότι ξαφνικά και απρόπτα μπαίνει στο σπίτι του καθενός. Και ο Αλέκος έχει μπει σε όλα τα σπίτια της Ελλάδας. Μπαίνει μέσα με ένα ραδιόφωνο, με μια τηλεόραση, με ένα κασετοφωνάκι. Ο Αλέκος πάντα δεν πάει πουθενά εάν δεν έχει αυτό το περίφημο κασετοφωνάκι, το πιο παλιό που μπορείς να φανταστείς. Με κασέτα. Με κασέτα. Αυτό που βάζαμε το μολύβι αυτό, μέσα και το γυρνάγαμε αυτό, για να πάμε. Ναι. Το έχεις Αλέκο μου, έτσι. Με αυτά δουλεύω εγώ τώρα, δεν έτσι. Μπορώ να δουλέψω μετά. Δηλαδή, τα λέγαμε Walkman. Και Walkman. Τα Walkman είναι πιο μετά από το όχι τα δημοσιογραφικά. Έχει ένα κασετοφωνάκι να χωράει την παραδοσιακή κασέτα. Όλα εκεί αποτυπώνονται. Δεν μπορώ να δουλέψω με το ψηφιακό, γιατί θέλω κάτι. Γράφω ένα κομμάτι, ας πούμε, έτσι. Ναι, Αλέκο μου. Και λέω στο στίχο, καλύτερα μαζί σου και μισός. Το πατάω μέσα και λέω, καλύτερα μαζί σου και τρελός. Το πατάω μέσα, στο γυρίζω και το φτιάχνω. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω στο ψηφιακό. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχει τη δυνατότητα το ψηφιακό να σε ακολουθήσει, μου φαίνεται. Ενώ η κασέτα είναι άμεση. Έτσι, η κασέτα και αυτή η Fender, η Telecaster, η οποία γνωρίζω για να μην πω για την L5, γιατί άμα τα βγάλω όλα στη φόρα, μετά δεν θα σταματάμε. Έτσι δεν Αλέκο μου, πόσα πεταλάκια, πόσες κιθάρες εκεί που κάθονται και έχουν περάσει από τα χέρια σου. Βέβαια. Τα κορίτσια του. Έχεις και guild. Έχεις μια guild. Έχω και Guild, έχω και Taylor, έχω και τη Super V, αυτή που λες. Αυτή, που μοιάζει με την L5, αλλά είναι Super V. Super V είναι αυτή. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλέκο μου, παίζεις κιθάρα. Παίζω. Δεν είναι ιερός, δεν είναι αν παίζεις. Παίζεις κιθάρα, το ξαναλέω. Δηλαδή, την πιάνεις, την κιθάρα, να τις μιλήσεις. Και βέβαια. Έτσι. Τώρα πια Παναγιώτη φτάσαμε στο σημείο να του μιλάει η κιθάρα. Όχι, φαντάζεσαι μετά από τόσες επιτυχίες, μια κιθάρα πάνω σε ένα stand, κάθεται μονάχη στο σαλόνι του Αλέκου Χρυσοβέρη και της Νίνας και ξαφνικά μόλις χαλαρώνουμε. Αλέκο, δεν με έπιασε σήμερα. Μπράβο. Τα κορίτσια του Αλέκου. Να σου πω και κάτι άλλο. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Άκουσε να σου πω κάτι άλλο. Τώρα πια, από τις τόσες εμπειρίες που έχω στη δουλειά μου, γιατί η μουσική δεν είναι στην κιθάρα, είναι στο μυαλό. Σαφώς. Βάζω το μαγνητόφωνο κάτω και βλέπω το στίχο και γράφω χωρίς την κιθάρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εννοείς ότι... Ξαναπέστε μου. Δεν την κρατάω στα χέρια μου. Βγάζω τη μουσική όπως είναι. Χωρίς να χρειάζεται να παίξεις. Χωρίς να χρειάζομαι να κιθάρα στα χέρια μου. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται και να παίξεις, γιατί τη σύνθεση την έχεις από καρδίαν, όπως λέω εγώ. Είναι μέσα από την ψυχή, από την καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να κοιμάσαι, να περπατάς, να οδηγάς, να σου έρθει αυτό το κομμάτι το οποίο έρχεται στη φαντασία του ανθρώπου. Και να συνθέτεις. Να συνθέτεις, αλλά ο τρόπος και η δυσκολία είναι το πώς θα το αποτυπώσεις τελικά στην τελική του μορφή. Και εκεί είναι που ο Αλέκος αυτό κάνει την αυτοκριτική του και τα αφήνει να περάσει ή να μην περάσει. Εκεί είναι
Είναι εφευρετικός. Όχι, είναι η μαγιά του συνθέτη. Να ξέρει τι θα περάσει. Και είναι πάρα πολύ ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα η δημιουργή γενική, στην Ελλάδα, στο που μας πιάσουμε το εξωτερικό, οι οποίοι δεν είναι άντε να βγάλουμε κομμάτια να βγουν στην πιάτσα. Δεν υπάρχει αυτό με τον Αλέγκο. Και πρέπει να βγάλουμε. Ο Αλέγκος μπορεί να σταματήσει. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να πω ότι ξέρω όλη την ιστορία, πάντα μαθαίνουμε. Αλλά μπορεί να σταματήσει ένα χρόνο να μην κάνει τίποτα. Γιατί πιστεύει ότι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει πρέπει να είναι αλφα με τόνο. Ναι. Δεν είναι ντε και καλά να βγάλουμε. Τέρμα. Είναι ο Αλέγκος Χρυσοδέργης. Όχι. Ποιος μπαίνω είναι? Στο μυαλό τους και στις σκέψεις τους, επειδή τους ξέρω και έχω δουλέψει από 15 χρονών, και μπαίνω στα αμερικάνικα του λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, με τον Μάρκο τον Αλεξίου. Αν τον θυμάσαι. Τον θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ας πούμε, μπαίνω στο μυαλό τους μέσα και δεν θα τους αρέσει έτσι, δεν κάνει. Ε, μάλιστα. Γιατί τους ξέρω, αλλά... Ναι, αλλά από ό,τι ακούς εδώ, τις ροκές τις έχουμε βάλει μαζί. Τα ακούς, ε, δεν υπάρχει, δηλαδή μπορεί να τα κόφτεις όλα, αλλά όταν ερχόταν η ώρα να παίξουμε, να χώσουμε γκάζια όπως λέμε μες στο στούντιο, πάντα μου έλεγες Παναγιωτάκη πάμε. Κατάλαβες, οι άλλοι τραγουδάει σε τρελός και εμείς παίζαμε, εγώ δηλαδή. Έτσι ο τρελός της παρέας, ο τρελός της κολύπτης. Λοιπόν, παρά τα αυτά έγινε μεγάλη επιτυχία η Πάολα. Αν δεν είχε Αλέκο Χρυσοβέργη. Όχι μόνο η Πάολα. Γιατί ο Ανάγκης δεν έχει Αλέκο. Ο Ανάγκης δεν έχει Αλέκο. Το λέω, όχι μόνο η Πάολα έγινε αυτό που έγινε. Υπάρχουν και θες να πω ονόματα. Που γίνανε γνωστοί. Λόγω του Αλέκου του Χρυσοβέργη. Πάρα πολύ. Η ελληνική δισκογραφία χρωστάει στον Αλέκο, όχι παράσημα, χρωστάει τα πάντα. Τώρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία και δεν θα την ανοίξουμε από το Αλέκο. Αλλά σε φέρε στο λαϊκό τραγούδι αυτό που έλειπε. Τι έλειπε? Η ποιότητα. Λαϊκό τραγούδι έλειπε. Η ποιότητα. Στην αλήθεια έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αχ, Θεέ μου. Γιατί ο Σφακιανάκης πόσο γνωστός θα γινόταν εάν δεν υπήρχε. Κοίτα να δεις, εγώ τον Νότι τον θυμάμαι. Γιατί σε αυτή την εκπομπή ξαφνικά και απρόπτα βγαίνουν και ξαφνικά. Θυμάμαι τον Νότι στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το αεροδρόμιο, υπήρχε ένα μαγαζί που λεγόταν Remember. Το είχαν οι αδερφοί Κούμπι. Ο Αλέκος πρέπει να το ξέρει το μαγαζί. Ναι. Όπου εκεί πήγαινε ο Σφακιανάκης, έφευγα εγώ τότε, ήμουν κιθαρίστας του Χρήστου του Δάντη. Και μόλις τελειώναμε το μαγαζί, φεύγαμε από το μαγαζί. Το σχήμα ήταν Μητροπάνος, Μαρινέλα, Λίτσα Γιαγκούση, Χρήστος Δάντης. Φεύγαμε λοιπόν μετά με το σχόλασμα του μαγαζιού να πάμε να φάμε τι? Παϊδάκια σάντουιτς, πανσέτες, έτσι, όπου εκεί γνώρισα το Σφακιανάκη. Όλοι πηγαίνανε οι τραγουδιστές, οι μεγάλοι, με το κλείσιμο του μαγαζιού να πάνε να φάνε το περίφημο σάντουιτς στην καντίνα. Ναι, ήταν ωραίες στιγμές. Δεν υπάρχουν πια στη ζωή μας. Και τελικά η επόμενη επαφή με τον Νότι στο στούντιο με τον Αλέκο, γιατί δεν ήταν ο Αλέκος, δεν θα είχα συναντηθεί εγώ ξανά με τον Νότι, δηλαδή μας έφερε κοντά. Ήταν στον ΑΕΤΟ, σε αυτό το δίσκο, ότι αν κάτι σε δεν. Όπου κάναμε μία περίφημη δουλειά. Θυμάμαι τότε ήταν και ο Ηλίας ο Μπενέτος μαζί μας, Αλέκο. Ναι. Ήταν παραγωγός. Ναι. Πολλές, πολλές ωραίες στιγμές. Και τι δεν έχουμε πολύ δει. Ποιος ήταν ο πιο εμπορικός δίσκος του Αλέκου του Χρυσοβίδη? Αυτό το ξέρει ο Αλέκος. Αυτό ρωτάω. Ο πιο εμπορικός. Αλλά εγώ, ξέρω, εγώ θυμάμαι όταν γράφαμε κάθε δίσκο που 10 χρόνια συνέχεια που γράφαμε, έφευγαν οι δίσκοι από την εταιρεία με τα φορτηγά. Ναι. Στον Νότο. Γινόταν ένας χαμός. Έχω 4 πλατινένια. Το σώμα μου, το αυτό, 6. Μαζί όλα στο... Εξάκης κλατημένη. Με μια διαφορά το εξάκης τότε και το πλατημένιο. Ήταν πραγματικό τότε. Όχι, άμα πάρουμε γινόταν το σώμα μου, γινόταν το παράλληλα, γινόταν το ένας χαμός γινόταν. Εάν πάρουμε τις πραγματικές πωλήσεις, εγώ θα σου πω τώρα για το 1990, για να κάνεις χρυσό δίσκο, ήθελες 50.000 δίσκους πωλήσεις. Για να κάνεις πλατινένιο ήταν 100.
Τότε που μιλάει ο Αλέκος που κάνει τους Πλατινένιους πριν το 90 ήταν ακόμα περισσότερα τα νούμερα. Έτσι, και κάποια στιγμή κάνανε πτώση οι δισκογραφικές εταιρείες επειδή άλλαξε όλο το φορμάτ, όλη η δισκογραφία. Ήταν και η εποχή που μπήκε το πειρατικό CD μέσα, το οποίο τα διάλυσε όλα. Πέσανε πωλήσεις από 30.000 στις 5.000, στις 3.000. Στην Κύπρο το κόβανε με ένα χιλιάρικο το χρυσό και έγινε όλη αυτή η καταστροφή μέχρι που φτάσαμε σήμερα που δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι το ίντερνετ που κατάστρεψε την ελληνική δισκογραφία ή τη γενικά τη δισκογραφία, ήταν η παρανομία που γινόταν και πουλάγανε τα μαύρα CD, τις μαύρες κασέτες, τα μαύρα βινίλια μέσα στα φορτηγά κλπ. Τα γνωρίζουμε. Στους δρόμους, στα καροτσάκια. Ναι. Αλέκο, θυμάσαι τη μεγαλύτερη πώληση που έχεις κάνει σε κομμάτι ή σε δίσκο, αριθμό? Ήτανε με τον Νότι και με τον Στράτο. Εντάξει, Στράτος ήταν... Το νομίζεις. Μιλάμε, πρέπει να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Έτσι, μπράβο. Για να λέμε τα νούμερα με τον πραγματικό τους αριθμό. Με το Στράτο και με τον Νότι δεν ξέρω τι έχω πουλήσει. Με τον Καρά. Καρά παίξαμε. Βάλαμε Καρά. Άχι. Άτσε να κοιτάξω. Θα βάλουμε με τον Καρά να, που να δεις πωλήσεις. Με την Πάολα, με το Είσαι Τρελός, Αμός. Αλέκο, πες μου ένα κομμάτι του Καρά που θες να ακούσεις. Καρά. Όχι του Καρά, του Αλέκου του Χρυσοβέργη που το έδωσε στον Καρά να το πει. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, πες μου ένα κομμάτι μπάσκετ. Κάτσε να σου βρω ένα πολύ καλό. Είναι... Το θέμα είναι να το έχουμε εμείς, έτσι, να το βρούμε. Είναι μια μπαλάντα το «Πού πας». «Πού πας» λέγε το κομμάτι. Για τον κόσμο είναι καλύτερα το... Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Εδώ θα μείνω. Αυτό είναι καλύτερο για τον κόσμο τώρα. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Κάτσε να το βάλουμε. Το δεν πάω πουθενά. Αλέκος Χρυσοβέργης. Ήταν από το πρώτο του δίσκο αυτό. Το δεύτερο. Αυτό. Ναι. Το λέγε ό,τι θες, λέγε ό,τι θες. Αυτό ήταν από τον πρώτο δίσκο. Και δεν άρεσα στην εταιρεία αυτά. Και την έκανα την παραγωγή μόνο. Μη μου ζητάς να φύγω μες στα μεσάνυχτα, να πάρω πάλι σμάρνα τα ξενυχτά δικά. Αυτά τα ξένα λόγια που κάθεσαι κι ακούς, από ερωτευμένους μας κάνανε γκουρούς. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά,
εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά, 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 εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Και ακόμα Αλέκο Χρυσοβέργη με τον Καρά. Είσαι εδώ, Αλέκο μου. Τρεις δίσκους το έχω κάνει αυτό. Συνέχεια. Αλέκο μου. Αλιώτη μου. Πάντα θα σε αγαπώ, να το ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει στο πετσί μου η συνεργασία μας. Μακάρι να σε είχα εδώ και σένα και την Νίνα ή ανάποδα να ήμουν μαζί σας. Να πούμε κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με το, τη σύνθεση και αυτά. Στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα γενικά με όλο αυτό που έχει γίνει με τον κοροναϊό και η κατάσταση που ζει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω εγώ, Παναγιώτη μου, ο Έλληνας βρίσκει την άκρη πάντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλος τους βλέπω στα μπουζούκια, πίτα. Ανοίξαν τα μπουζούκια. Ναι, τώρα έχουν ανοίξει. Μπουζούκια. Έχουν πριν από καιρό ανοίξει και ανοίγουν και τα... Οι μεγάλες τώρα πίστες, μάλιστα. Ναι. Αλλά καλά τους κάνουν, πάνε και σπρώχνονται ο ένας πάνω στον άλλο. Θέλαμε να πάμε και... Ο ένας πάνω στον άλλον δεν είναι έτσι διασκέδαση. Καλά κάνουν. Ναι. Ποιος θα περάσει. Λίγο πολιτισμό, λιγάκι. Ποιος θα περάσει πρώτος, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα. Ποιος θα πάρει την πρωτιά στην πόρτα. Πηγαίναμε κάπου να κάτσουμε να αυτός. Μου κλώτσαγε το πόδι ο άλλος. Συγγνώμη μου λέγε. Ήθελα να βάλω το πόδι μου από εκεί. Γι' αυτό τι θα κάνουν αυτά. Λίγο πολιτισμό, ρε παιδί μου. Με τον Αλέκο, οπότε πηγαίναμε έξω μαζί, ξέρεις που πηγαίναμε. Στην τελευταία καρέκλα που είχαν τα καμαρίνια να κάτσουμε να μην ενοχλούμε κανέναν. Μπράβο. Ποτέ. Και όταν ερχόταν η ώρα, πηγαίναμε με τον καλλιτέχνη να κάτσουμε, όχι στο μπροστινό τραπέζι, στο πίσω τραπέζι, να μην δώσουμε πάτημα, να μην ενοχλήσουμε. Μέχρι που ακριβώς ανακαλύπταν τον Αλέκο και γινόταν ούτως άλλος πανικός. Ναι, και εγώ χαμήλωνα λιγάκι και ντρεπόμουν. Και οι δυο, γιατί είμαστε λιοντάρια και οι δυο, μην το ξεχνά. Το έχουν τα λιοντάρια. Αύγουστο. Το ξέρω, ρε. Τι τραβάμε. Αλέκο μου, φτάνουμε προς το τέλος του δρόμου αυτής της συνέντευσης. Δεν είναι συνέντευξη, είναι μια δεν είναι συνέντευξη, φιλική, είναι φιλική κουβέντα είναι. Το μέλλον τι μας επιφυλάσσει δημιουργικά από την πλευρά σου? Τι λένε τα πλάνα σου μουσικά? Μουσικά δρόμενα. Μουσικά, τι σκέφτεσαι, τι έχεις στο πρόγραμμά σου να κάνεις για το μέλλον? Έχεις κάποια συνεργασία, κάποιο καλλιτέχνη τον οποίο ετοιμάζεις αυτή τη στιγμή? Ο Νότης, το Νότη, με το Νότη. Πάλι με αυτό το Νότη. Τι να κάνω, με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μπορώ και συνεννοούμε, καταλαβείς. Κοίτα, και η πλάκα είναι ότι κανένας δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον Νότι. Μάλλον μόνο εσύ, Αλέκο, που μπορείς να συνεννοηθείς με τον Νότι. Άμα θα σου πει ναι, είναι ναι. Άμα θα σου πει όχι, είναι όχι. Εμένα μου είχε πει όχι για να μην έχει να μου τάξει. Δεν μου τάξε ποτέ ο Νότης. Είναι πολύ προσεκτικός αυτά. Μπροστά από όλους πολλά χρόνια. Άμα σου πει ναι, ναι. Οπότε τι έχουμε, ετοιμάζετε κάτι στα σκαριά? Άλμπουμ. Ναι, είναι 7 κομμάτια, θα κάνει 7 κομμάτια, ναι. Χορευτικά όμως, όπως τα είπαμε. Έχει διαλέξει, το ένα το έχει έτοιμο, ένα ζεμπέκικο, και άλλο ένα έχει διαλέξει. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Το πιο πιθανό είναι να τα ηχογραφήσετε και να βγουν. Ξέρουμε περίπου γενικά πότε είναι τα πλάνα σας να βγει αυτό το ο δίσκος, το CD, το αυτό πιστεύω, ξέρεις.
Το digital print, όπως λέμε τώρα. Θα το πάει προς το Σεπτέμβριο. Ωραία. Θα χαρούμε πάρα έτσι πολύ. Πιστεύω. Θα χαρώ ιδιαίτερα να γίνει αυτή η δουλειά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Οι μεγάλοι δημιουργοί πάνε με τους μεγάλους τραγουδιστές, αλλά πάνε και με μικρούς αλέκους γράφει και σε ανθρώπους που δεν έχουν το υπόβαθρο να είναι τόσο γνωστοί όπως θα και ανάγκες. Κάτι βλέπει. Έχει, πάντα βοηθάει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Τι να πω, τι άλλα να πούμε για τον Αλέκο. Εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Πάντως αυτή η δουλειά θέλει και πολύ μυαλό. Δεν θέλει, και στομάχι θέλει. Ναι, εγώ δεν αγχωνόμουν, ήμουν ήρεμος και έκανα και το κοροϊδό πολλές φορές. Ναι. Με τους παραγωγούς που δεν ήξεραν ούτε μια νότα. Θυμάμαι μια στιγμή κάποτε, ως κιθαρίστας. Μου λέγε το ακόρντο, ας πούμε, αυτό δεν μ' αρέσει. Πες μου, ανάλυση, τι θέλεις, 7-9. Δεν σ' αρέσει το 7-9, γιατί ξέρεις, ήταν μοντέρνα τα κομμάτια. Έκανα κάτι με τον Κοντολάζο. Έχεις και τον Κοντολάζο, ε. Ναι. Πού τον να, κάτσε να τον βρω. Είναι μεγάλη δουλειά. Αυτό να δεις τι πουλάγε. Αλέκο, το... αν το λες αυτό, αγάπη είναι δικό σου, έτσι δεν είναι? Κομματάρα. Μέχρι σήμερα, παίζετε. Παίζετε συνέχεια. Το ακούω σήμερα, στο ροδιάφωνο στο μαξιλάρι μου. Και έχω και το μαγνητόφωνο στο μαξιλάρι μου, ε. Και ξυπνάω, γράφω 5 πράγματα και κοιμάμαι. Απίστευτο είναι αυτό. Και δεν μπορεί να βρεις Παναγιώτη. Ψάχνω να βρω το αν το λες αυτό αγάπη. Δεν μου το δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Αλέκο μου, τελειώνω. Δεν το βγάζει το YouTube αυτό? Όχι, δεν το βγάζει αυτή τη στιγμή. Μη δυσκοντολάζεις, αν το λες αυτό αγάπη, πέφτεις έξω. Γράψε όλο το στίχο, αυτό και θα το βγάλει. Είναι τόσο πολλά που έχω γράψει, δεν θυμάμαι τους τίτλους. Το θέμα είναι ότι τα κομμάτια τα οποία έχεις γράψει για πολλούς, τα έχουν ματατραγουδήσει κι άλλοι ξανά. Δηλαδή βρίσκω το «Αν το λες αυτό αγάπη» από την Μπέγκη Ζήνα. Ναι, αυτό το έλεγε στα μαγαζιά. Κατάλαβες. Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν... Το έλεγε live. Κάνει τα μαγαζιά, κομμάτια σου. Όχι σε CD, έτσι. Ούτε σε βινίλιο. Ναι. Ο πρώτος δίσκος τον έκανα με την Μπέγκη. Το Λεβέντζι ήταν. Στην BMG. Ο Λεβέντζι στην BMG ήταν. Μπράβο. Ποια κομμάτια έχεις κάνει της Πέγκης, θυμάσαι κανένα? Θυμάμαι το «Ανέβαινες», θυμάμαι το «Με ένα ψεύτικο σουγιά», «Παριστάνεις το φωνιά». Να βάλουμε το «Ανέβαινες». Θα σου πω τώρα. Είναι ένα κάτι άλλα πολύ σπουδαία κομμάτια, τα οποία ήταν μικρή αυτή τότε και δεν μπορούσε να τα περάσει. Αχα. Αλλά έγραψαν κάποια μία στο YouTube που είδα ότι «Οι Αλκιονίδες Μέρες». Σ' ακούω. «Οι Αλκιονίδες Μέρες» λέγεται αυτό, το πρώτο της. Το κομμάτι. Ναι, «Οι Αλκιονίδες Μέρες». Πάμε να τα ακούσουμε. Για πάμε, που μου αρέσει πολύ. Αυτό δεν είναι. Βάλ' την κομματάρα τώρα. Αλέκος Χρυστοβέργης. Ακόμα. Αλέκος Χρυστοβέργης.
Κάποιος είχε πει ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που έχει πει η Τέκη Ζήνα. Στο δρόμο της επιστολής και γράψει στο YouTube και στα λευκά σου βήματα θα λύνεις τα προβλήματα. Πόσα χρόνια είναι. 20 χρονών ήταν. Ακούμε αυτό το κομμάτι του Αλέκου Χρυστοβέργη με την Μπέγκη Ζήνα και μετά θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια τα οποία τα έχουμε κάνει μαζί με τον Αλέκο ως έκπληξη. Μπράβο. Για όσους ακούτε, Αλέκο Χρυστοβέργη, Παναγιώτη Λάλη, Δημήτρη Χιλαδέλη, από Λονδίνο και Ελλάδα, στην αρχή του κομματιού της Πάολας, ακούσατε μία, μπορώ να το πω, κουκουβάγια, που κάνει τι έχω να θυμηθώ. Γράφω στο στούντιο την Πάολα και μου λέει ο Αλέκος, μπαίνω μέσα, γράψε με. Και λέω, τι θα κάνεις, θα τραγουδήσεις? Μου λέει, γράφε εσύ και άστο. Έχεις δει όταν είμαστε πιτσιρικάδες που βάζαμε το ένα χέρι πάνω στο άλλο και κάναμε... Ναι. Και σφυράγαμε. Ναι. Αυτό, αυτό είναι που ακούγεται στην εισαγωγή του κομματιού. Το θυμάσαι, Αλέκο? Ναι. Αυτά είναι τα καλά του στούντιο. Ή το άλλο φοβερό, όποτε πρέπει να έπρεπε να παίξω κιθάρες για τον Αλέκο, με έβαζε να κάνω, πώς θα το πω, ζογκλερίστικα πράγματα. Μου λέει, εσύ μπορείς να το παίξεις, θα το κάνεις, κάντο. Μπορείς να ανοίξεις τα δάχτυλά σου, πάει.
Κάντο. Θα θυμάσαι τι μου έχει κάνει, Αλέκο μου, με την καλή έννοια. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αυτό που θέλω να πω εγώ, Αλέκο, σε ρώτησα στην αρχή της εκπομπής τι είναι αυτό που αποκόμισες από όλο αυτό το ταξίδι το μουσικό, και μου απάντησες ότι η χαρά σου ήταν ο κόσμος ο οποίος τον έβλεπες να ανεβαίνει. Αυτό που εγώ έχω αποκομίσει προσωπικά από τη συνεργασία στη μουσική με τους φίλους που έχω φτιάξει, έχουν απομείνει, αυτούς που είχα, είναι ότι έχω τη χαρά και το ok να μπορώ να σηκώνω το τηλέφωνο και να μπορώ να μιλώ με τον Αλέκο Χρυσοβέργη, με την Νίνα και όλους αυτούς που έχουν απομείνει μέσα στην καρδιά μου και το σηκώνουν το τηλέφωνο. Αυτό είναι που απομένει τελικά. Να πεις ένα γεια μετά από 10-15 χρόνια στον άνθρωπο με τον οποίο ήσουν μέσα στο στούντιο και αυτός να σου πει το γεια σου ή την καλημέρα του με την καρδιά του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πληρωμή κατ' εμέ που μπορεί να έχει ένα συνθέτης. Να τον θυμούνται όμορφα και ωραία για αυτά τα οποία έχει προσφέρει. Σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα και όχι μόνο σαν συνθέτης. Και πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είναι 1000% αυτό που λέω, ότι ο Αλέκος πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Και αυτό είναι που του δίνει το μεγάλο μετάλλιο, γιατί αν δεν ήταν άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπογράψει αυτά τα οποία έχει κάνει. Αλέκο, χαμήλωσε το κομπιούτερ. Του αρέσει να τα ακούει δύο φορές αυτά τα ωραία που λες. Αλέκο, θα στη στείλω την εκπομπή ηχογραφημένη, μη σας ανησυχεί, θα τη στείλουμε. Αλέκο, έχεις να προσθέσεις κάτι πριν τελειώσουμε, εσύ ή η Νίνα? Ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Δεν κάναμε καμία τιμή. Εμείς είμαστε, πρέπει να ευχαριστήσουμε. Είμαστε περήφανοι που μας θεωρείς φίλους μετά από τόσα χρόνια. Και ευχαριστώ όλον αυτόν τον ελληνισμό που υπάρχει και ακούει αυτά τα κομμάτια που πάλεψα πολύ σκληρά για να τα βγάλω. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω, γι' αυτό θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Δυστυχώς είναι από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι, μάλλον θα το ακούσουμε από την Πάολα, αλλά αυτό το κομμάτι θα το αφήσω να γνωρίζει μόνο εγώ, ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, η Ρίτα και η Νίνα, πού το είχε γράψει ο Αλέκος και ποιος το τραγούδισε τελικά. Γιατί καμιά φορά οι δρόμοι δεν σμίγουν. Χαιρετούμε. Το καλό είναι ότι έγραφα πάντα χωρίς να σκέφτομαι χρήματα. Ναι, εγώ το ξέρω προσωπικά. Το ξέρεις πάντα. Σαφώς και το ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον κόσμο, εγώ προσωπικά, γιατί έχετε δώσει στον Αλέκο την αξία που του πρέπει. Δεν ξέρω, ο Αλέκος αγαπούσε πάντα και τον κόσμο και τους μουσικούς και αυτό το ανταποδίδουν και ο κόσμος και εσείς και τον βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπούμε. Εμείς το ίδιο. Ακούμε από την Πάολα το άστο σπίτι ανοιχτό. Και χρόνια πολλά στη Ρίτα σου. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και είναι σίγουρο ότι ο Αλέκος πάντα θα μπορεί να γράφει και να προσφέρει. Γεια σου Αλέκο μου. Γεια σου Νίνα μου. Και ό,τι θέλετε είμαστε εδώ για σας. Να σε ευχαριστούμε και τους δύο, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Αλέκο μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Ξαφνικά και απρόπτα, εγώ θα το λέω. Ξαφνικά και απρόπτα με τον Παναγιώτη Λάλη. Όχι, με τον Παναγιώτη Αχιλαδέλη και τον Δημήτρη Λάλη. Να σου πω, κάποια στιγμή. Είπα ένα ωραίο εδώ. Ποιο? Που είπαμε για τον Αλέκο, που έκανα τρελό Σαρδάμ. Ναι, ήταν Σαρδάμ. Τι ήταν όμως? Δεν το θυμάμαι, αλλά μ' άρεσε. Θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω να τα ακούσουμε. Θα το γυρίσουμε, να τα ακούσουμε μετά. Ήταν σαν να είπα. Μπορεί να το βάλουμε στο σήμα της εκπομπής μέσα. Το σήμα της εκπομπής. Το σήμα της εκπομπής. Έχουμε φτιάξει ένα σίγμα. Όχι, ένα σίγμα δεν έχουμε φτιάξει. Ένα σήμα. Σήμερα. Είναι από το Stigma Radio. Από το Stigma Radio. Βγαίνει το σίγμα. Λοιπόν, να σας παίξουμε το κομμάτι, να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Αυστραλία,
την Ιρλανδία που μας ακούει. Την Αυστραλία θα την ευχαριστούσαμε έτσι κι αλλιώς. Να... Βέβαια, όποιος μπει στη σελίδα μας θα δει για ποιο λόγο. Αν δούμε αυτό το χάρτη της Αμερικής. Το βλέπουμε το Να ευχαριστήσουμε τον Καναδά, τη Νέα Υόρκη. Γενικά το πάνω μέρος στο χάρτη. Ναι. Το πάνω μέρος του χάρτη της Αμερικής. Η οποία μας ακούει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι η κάτω Αμερική και η πάνω. Η βόρεια. Η βόρεια Αμερική. Εγώ το λέω κάτω. Εντάξει, Μεγάλη Βρετανία. Το Manchester που λένε πολύ, όχι το Manchester. Manchester δεν είναι. Όχι, προσπαθώ να μάθω αγγλικά γιατί τώρα τελευταία πρέπει να το γυρίσω από τα ελληνικά στα αγγλικά. Οπότε I need to speak some. Κάποιος το είπε αυτό, kind μάλλον, of English. Ναι, μπορείς να μιλήσεις αγγλικά. Should we do the show in English language? Θα το κάνεις. Πάμε αγγλικά. Να ακούσουμε το σήμα. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Σας αγαπάμε. Ποιο κουμπί είναι αυτό? NGR, το δικό μου ραδιόφωνο, το δικό σου ραδιόφωνο, το δικό μας ραδιόφωνο, το δικό σας ραδιόφωνο.